Τη κακομοίρα. Άκουσε τι λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώ τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει πω το πει περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Τη κακομοίρα στο αθλητικό Μετρόπολη. Το φαΐ είναι μια από τι τελευταίε απολαύσει του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρεαθόμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Τη Κακομοίρα με τον Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια του κλωβαριάς του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί όπου μπορείτε να μπείτε στο www.listoparto.gr και να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο ή να σας το λύσουν και να σας το δώσουν επί τόπου. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.340. Να πω ότι το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίδια σας προσφέρει σήμερα εισιτήρια με έκπτωση 50%, δηλαδή μόλις από 15 ευρώ για είσοδο 2 ατόμων και ένα welcome drink ανά άτομο για το υπέροχο και πολυαναμενόμενο μουσικό θέαμα Δίχως Σύνορα με τους αγαπημένους Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζι Κασίνο Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5 στο Facebook επικοινωνούμε μέσω αυτού ειδικότερα για τους φίλους οι οποίοι ακούν από το εξωτερικό και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την Σεμιέρα. Μην ξεχνάτε ότι ο χορηγός μας είναι η Hyundai Εσκιάδη Παλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία στην Βόρεια Ελλάδα.
Η εταιρεία η οποία φροντίζει κάθε εβδομάδα να έχει μοναδικές προσφορές για τους φίλους ακροατές και αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το αυτοκίνητο. Για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να αποκτήσετε το Hyundai i20 με τα σέρβις για 3 χρόνια εντελώς δωρεάν. Και η εργασία και τα ανταλλακτικά. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα πηγαίνοντας τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνώντας στο 2310-596-596. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω τα λιπατικά ΦΕΚ έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπατικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπανικά ΦΕΚ γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπατικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπατικά ΦΕΚ είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπατικά ΦΕΚ. Φταρνίζεσαι, ρεύεσαι, κλάνεις, μπήκες στο στούντιο. Τι σε έπιασε, ρε? Η άνοιξη. Η άνοιξη? Ναι. Σε έπιασε η άνοιξη? Ναι, ναι. Δεν τη γουστάρω. Γιατί μυρίζουμε τα αυτά και φτερνίζομαι να πούμε. Κάνω τα μάτια μυρίζουμε μου. Τα αυτά είναι και... που είναι γουρολωτά σαν του βατράχου τα μάτια μου. Μπαίνει και γύρι μέσα, πρίζονται, κάνουν νεράνουν. Αηδία κατάσταση. Πας να τρέξεις στην παραλία, έρχεται εκεί η άβρα να πούμε πάνω, φτερνίζεσαι, κάνεις δράνεις, δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Άσε τα διάλογο μου άνοιξη. Σαν το φθινόπωρο και το χειμώνα υπάρχει, ρε. Παραγωγικότατοι μήνες να πούμε. Ούτε υδρώνεις, ούτε κάνεις, δουλεύεις. Κοιμάσαι σαν τον Άρχοντα να πούμε. Άντε τώρα με 47 βαθμούς να πέσει εκεί τα σάλια σου να τρέχουν στο μαξιλάρι. Να βρωμάει η μασχάλη σου να πούμε. Και η ποδαρίλα σου να κάνει στέκα βρωμοκαλό καιρό να πούμε. Λοιπόν, η εκπομπή η σημερινή. Ναι. Είναι αφιερωμένη σε αυτό το παλτό, σε αυτόν τον υπέργυρο, σε αυτόν τον οποίο ανέστησε μια φορά Χριστός και μια φορά ο Φαλακρός. Ναι. Στο Λάζαρο. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος. Τον είπαμε υπέργυρο και τον είπαμε αυτό, τον είπαμε ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα είχε πάθει θλάση εδώ και κάτι μήνες. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος χτες πέτυχε ένα γκολ. Αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο στο τελευταίο λεπτό. Ναι. Και έδωσε την πρόκριση στην ΑΕΚ. Ναι. Με αυτό το υπέροχο γκολ, mm-hmm. δείχνοντας ότι και μεγάλος δεν είναι και υπέργυρος δεν είναι. Πολύ ωραία. Και ξεφτέλησε και εσένα και τον άλλον τον Άπλα, ο οποίος. Ποιος είναι ο άλλος? Ο Άπλας, ο Τίγρης. Ο Τίγρης, ναι. Ο οποίος δεν του δίνει το συμβόλαιο το οποίο ζητάει, ναι. Που προσφέρει κάτι λίγα. Ναι. Και σήμερα έχω μια πολύ ωραία ιδέα. Ιδέα έχεις εσύ. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, ναι. Για το πώς μπορεί επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ. Να πάρει τον Ιωάννη Χριστοδουλόπουλο. Ναι, αυτό θα του πει. Πιο άμπαλο πεθαίνει. Λοιπόν. Στο πόγο τώρα το έργο. Επί σειρά ετών. Ναι. Επί σειρά ετών. Ναι. Έχετε βαρεθεί όλοι οι οπαδοί των ομάδων Θεσσαλονίκη να βλέπετε τρυπήματα από ομάδες των Αθηνών παίρνοντας τους καλύτερους παίκτες του οποίου είχατε. Ναι. Το 1986. Τι έγινε? Ένας από τους κορυφαίους παίκτες τους οποίους έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Ποιος? Ο Χρήστος Δημόπουλος. Ναι. Παραμονή του τελικού επειδή δεν του έδινε ο ΠΑΟΚ τα λεφτά τα οποία ήθελε. Λάθος κάνεις. Το 85 ήταν. Το 85. Ναι, μην μπερδεύεις τις χρονιές. Ναι. Του έδωσε ο Παναθηναϊκός συμβόλαιο το οποίο ήθελε. Ναι. Και τον πήρε παραμονή του τελικού. Ναι, τι σημαίνει αυτό τώρα? Η διαφορά βέβαια τώρα. Ναι, ναι. Κάτσε ένα λεπτό. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ. Ένα να τελειώσω. Πότε του το λεπτό. Πότε του τα έδωσε? Από τη στιγμή που τελειώνει το συμβόλαιο στο καλοκαίρι, ναι. Από τα Χριστούγεννα και μετά μπορεί να συζητήσει με οποιονδήποτε θέλει. Να χαρώ το μάγκα. Γιατί δεν έπαιξε τον τελικό Δημόπουλο? Και να φύγει μετά. Γιατί δεν έπαιξε? Ναι, γιατί δεν έπαιξε. Γιατί από τον ΠΑΟΚ δεν θέλω να παίξει. Ποιο το είπε σε αυτό? Έτσι ξέρω. Έτσι ξέρω. Αν κάνω λάθος. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ δεν θέλω τον Νταμπλ. Του είπαν καθίστε, χάσετε το Πασόκ, ο Κουλούρης. Έτσι. Μπορεί να έγινε και αυτό. Και ότι πρέπει να πάρει Λάρισα το αυτό, καθίστε, χάσετε 4-1. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω. Άρα ο Δημόπουλος, α πούμε, έπρεπε να παίξει ένα μάτσα ακόμα. Κάτσε ρε κόκκινε. Ένα λεπτό. Με παίρνει το Παναθηναϊκό σε μένα. Μου λέει από τα Χριστούγεννα σε θέλω στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ δεν του δίνει τα λεφτά. Για σαν του ΠΑΟΚ που δεν έχει τα λεφτά. Ναι. Τι είναι τελευταίο μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-0. Παίζει ο Δημόπουλος με τον Κωστίκο και παίζει ο ΠΑΟΚ τελικό. Στα 80 τόσα χρόνια της ιστορίας, στα 60 πόσα τότε τα χρόνια, έχει ευκαιρία πρώτη φορά να πάρει τον double. Ναι. Και είναι να παίξει ένα μάτς ο Χρήστος ο Δημόπουλος ΠΑΟΚ, πώς το λένε, Λάρισα και να πάει στην ευχή της Παναγίας να παίξει τον Παναθηναϊκό να πάρει τα λεφτά. Γιατί δεν έπαιξε εκείνο το μάτς? Ρώτη τον ίδιο. Τον ίδιο. Ναι. Τι ήταν πιο τίμιο να κάνει? Να παίξει. Γιατί δεν έπαιξε? Ρώτη τον ίδιο. Τον ίδιο? Ναι. Εσύ τι λες? Εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Για ρώτα τους ΠΑΟΚς, είδες τι λένε. Λοιπόν, ό,τι και να λένε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ό,τι και να λένε. Όχι, ό,τι και να λένε. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερον,
Ο Χρήστος Δημόπουλος τώρα, τι θες να μας πεις με τον Χρήστο Δημόπουλο, τι. Εγώ λέω... Για μένα ο παιχταράς ο Δημόπουλος με τον Κωστίκο. Να τελειώσω. Είναι ένα λεπτό, ρε. Ό,τι καλύτερο έχω δει σε δίδυμο στον ΠΑΟΚ. Χρήστος Δημόπουλος, Γιώργος Κωστίκος. 800 χρόνια να περάσουν, τέτοιο δίδυμο δεν πρόκειται να δω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν. Άλλο το ηθικό κομμάτι για τον Δημόπουλο και άλλο το παιχτικό. Εδώ έχεις να κάνεις το εξής. Παρακαλώ. Υπάρχει εταιρεία που λέγεται ΠΑΟΚ. Άντε πάλι. Και έχει επενδύσει ένα σκασμό λεφτά σε παίκτες οι οποίοι δεν θα έπρεπε να περάσουν ούτε έξω από την Τούμπα. Ωραία. Είτε γιατί κάποιοι δεν ξέρουν να ψωνίζουν. Ναι. Είτε γιατί 100.000 λόγοι μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Ο Χριστοδουλόπουλος είναι ένα παίκτη κλειδί. Για την ΑΕΚ φέτος. Βεβαίως. Λοιπόν, το να δώσει, δηλαδή, τι συμβόλαιο έχει, 320 χιλιάρικα. 320 χιλιάρικα. Δώσ' του 600 ή 700 για να το δώσει. Ο ΠΑΟΚ. Θα είναι μεγάλος βλακαμάς ο ΠΑΟΚ άμα δώσει. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Επικοινωνιακά θα είναι η μεγαλύτερη του μαγιά. Δηλαδή θα την κάνει την ΑΕΚ πριν από τον τελικό. Άνω κάτω. Έλα, θα σου πω εγώ τώρα. Άνω κάτω. Τελείωσε. Ξέρω ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ξέρω ότι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν το γουστάρουν το Λάζαρο. Εδώ δεν έχει τι γουστάρει και τι δεν γουστάρει. Εδώ έχει ότι η ΑΕΚ σε κάνει ένα πόλεμο. Μέσω δικαστηρίων για να πάρει το πρωτάθλημα και πρέπει εσύ να απαντήσεις. Σε ένα πόλεμο ο οποίος έχει θεμητά και αθέμητα μέσα πρέπει και εσύ να απαντήσεις. Λοιπόν, κάν του αυτό, είναι η δικιά μου γνώμη. Εγώ ούτε παοκάρχης είμαι. Ένα λεπτό. Παίρνεις προμήθεια από τον Χριστοδουλόπουλο. Τρελός είσαι. Ούτε το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Άρα είσαι βλάκας. Πρώτον. Δεύτερον. Άμα δεν πάρεις προμήθεια για αυτό το πράγμα. Άμα ακούει τώρα αυτό στην Τζιμισκή, λέει: ο κόκκινος πρέπει να τα παίρνει από τον Χριστόδουλο. Δικαίωμά του. Ναι, έτσι λέει. Κριτική κάνει. Ναι, κριτική κάνει. Δεύτερον, έχεις κάνει σεξ τελευταία άγριο, δεν νομίζω. Ο τελευταία φορά που έκανες άγριο σεξ, ανέβηκες δύο ρόφους με τα ποδάρια. Προχώρα. Όχι, εσύ να προχωρήσεις. Δεν μιλάω για σεξουαλική μου ζωή. Σεξουαλική ζωή, γιατί δεν. Τι σεξουαλική ζωή. Γιατί. Λοιπόν, μετά από άγριο σεξ, άμα σε βάλουν να κάνεις δύο ρόφους να περπατήσεις. Θα είσαι σαν το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Μάλιστα. Λέω λοιπόν εγώ τώρα. Ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος έχει βγει το μεδούλι του. Πώς είναι η γυναίκα, ρε, 50 χρονών. Ναι. Έχει στεγνώσει. Έχει κάνει γυναίκα. Περίμενε, ρε, κόκκινε. Έχει στεγνώσει η γυναίκα. Έχουν φύγει τα λάδια, τα λιπαντικά από κάτω κτλ. Για να κάνει έρωτα που παίρνει κάτι. Πώς τα λένε αυτά τα. Τα πασαλίβει το εδίο της για να γλιστράει το μόριο κτλ. Ο Χριστοδουλόπουλος, ρε, κόκκινε. Γιατί είσαι και μπούφος, είσαι και χαϊβάνι. Άμα τον πάρει ο ΠΑΟΚ τον Χριστοδουλόπουλο 32 χρονών, μετά από τέτοια χρονιά, ξέρεις τι είναι. Σαν να πάρεις αυτή τη γυναίκα 50 χρονών, την έχει πάρει ο άλλος 35, 37, 39, 42, 43, τραβάει μια εμεινόπαυση, την τραβάει ένα κλότσο να πούμε, της λέει εντάξει κυρά μου, έρχεται αυτή με τα λιπαντικά 50 χρονών και σου λέει σε παντρεύουμε. Και εσύ επειδή έχεις να πας με γυναίκα 200 χρόνια, την παίρνεις την 50 με το λιπαντικό. Αυτό είναι, ρε, κόκκινο Χριστοδουλόπουλος. Ο Χριστοδουλόπουλος, ο Λεβάγια, ο Σιμόες, ο Μπακάκης, όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ του χρόνου. Δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Ξέρεις γιατί, ρε κόκκινε. Θα σου πω, ρε κόκκινε, ρε κόκκινε. Και τα πήραν. Θα σου πάρω, τα πήρανε, ρε κόκκινε. Του χρόνου όμως, ο άνω των 30 παίκτης της ΑΕΚ, με αυτή την υπερπροσπάθεια που έχει κάνει, γιατί έβγαλε την ψυχούλα του, ρε κόκκινε. Έβγαλε την ψυχούλα του. Σαν το Ενεσού Τετέ να πούμε να κυνηγάει τη Μερσεντές στην εθνική οδό, ρε κόκκινε. Πόσο θα αντέξει το Τετέ, θα πιάσει η Κατερίνη, υδρόψυχτο να πούμε και το παιχνίδι. Άστο το παιχνίδι. Ο τελικός κυπέλλος. Δεν τα ξέρετε τα έργα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Μπούζος και εσύ και τα λοιπά που δεν ξέρετε από μπάλα. Πάτε τώρα να πλασάρετε τον Χριστοδουλόπουλο. Θα βγουν τώρα οι άλλοι και θα πούνε τα παίρνετε από τον Χριστοδουλόπουλο. Γιατί άμα τον κάνω εγώ τώρα προμόσιο τον Χριστοδουλόπουλο 32 χρονών με τον όρχη κρεμασμένο στον Αστράγαλο. Κάτσε λίγο, ρε. Με τον όρχη κρεμασμένο στον Αστράγαλο. Και πάρει 650 ο Χριστοδουλόπουλος. Γιατί να μην πάρω εγώ ένα 30 ένα κούπρα, ρε κόκκινε να πούμε. Γιατί αφού θα είναι γέρος θα σέρνεται. Το ξέρω εγώ ότι θα σέρνεται του χρόνου. Γιατί να ξεγελάσεις το λαό, το βλάκα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος περιμένει να ακούσει μια αλήθεια εδώ πέρα. Πάει να του πλασάρετε εδώ το Χριστοδουλόπουλο να πάρει. Ποιος θα του δώσει 600 το Χριστοδουλόπουλο 32 χρονών, ρε. Ποιο, ναι, άκου δω, ρε. Το μυαλό μου. Έλα δω, ρε, βλάκα ΠΑΟΞΙ. Βλάκα ΠΑΟΞΙ. Και εσύ βλάκα κόκκινε και εσύ βλάκα μπούζε που κάνεις τα αυτά εδώ πέρα. Βλάκες. Ο Χριστοδουλόπουλος 32 χρονών ξεζουμισμένος. Ποιος θα του δώσει 600 χιλιάρικα, ρε. Ποιο... Ναι, το πιάσα το νόημα. Τρυπάς την ΑΕΚ. Ποιο τρυπάς την ΑΕΚ. Τρυπάς την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ την τρυπάς. Το θέμα δεν είναι. Την ΑΕΚ την τρυπάς γιατί η ΑΕΚ σέρνεται. Και άμα δεν τη ρίξετε 3 γκολ στον τελικό να πάτε στην Αίγυπτο, στο Κάιρο να προσγειωθεί το αεροπλάνο, αυτή την ΑΕΚ που είδα χθες, αυτή την ΑΕΚ που είδαμε την Πλατανιά, την ΑΕΚ του τελευταίου μήνα, που σέρνεται βιολογικά, άμα δεν τη βάλετε 3 γκολ, ρε βλάχο παοξίδες.
να πάρετε το αεροπλάνο στο Κάιρο, να το ξεφορτώσετε εκεί στη Βηρυτό που στο διάλο, μην έρθετε ρε στη Θεσσαλονίκη, βλάχη. Τελείωσε κόκκινε, εσύ πάρα πολύ στο Χριστοδουλόπουλο και να μην υπάρχει και προμήθεια. Λέω, πάμε να πιω καφέ. Λέω λοιπόν ότι όταν έχεις μια ευκαιρία να τον κάνεις εξωαγωνιστικά ζημιά τον άλλο και να τον μεταφέρεις στο γήπεδο, στο χορτάρι, το κάνεις. Αν δεν μπορείς, δεν το κάνεις. Επειδή έχει όλη την οικονομική δυνατότητα, λέω ότι οτιδήποτε μπορεί να το κάνει, το κάνει. Όπως σε τρυπούσανε τόσα χρόνια και σου παίρναν ό,τι καλύτερο έχεις, αυτό που ονειρευόσουν να πετύχεις δηλαδή, το κάνεις τώρα. Το όνομα είναι τυχαίο. Θέλετε να διαλέξετε άλλο παίκτη, διαλέξτε όποιον θέλετε. Το αναφέρω με αφορμή τη διαφωνία που είχε με τον Μελισανίδη για το συμβόλαιό του για τον επόμενο χρόνο. 2 χρόνια, ούτε ξέρω. Αλλά πρέπει να θες να το δεις το έργο. Πρέπει να μπορείς να το καταλάβεις το έργο. Εδώ δεν παζάρουμε, δεν πασάρουμε και δεν παζαρεύουμε παίκτες. Εδώ σας λέμε κάτι το οποίο είναι μπροστά σας. Θέλετε να τους κάνετε άνω κάτω παραμονή του τελικού. Αισθάνεστε ότι σας αδικήσανε και ότι πετύχανε να πάρουν το πρωτάθλημα, να το κλέψουνε. Το πιστεύετε, ναι ή όχι? Αν ναι, πρέπει να αμυνθείτε. Και επειδή οι άλλοι δεν παίζουν με ανοιχτά χαρτιά, θα παίξεις και εσύ με τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι όλα τα λεφτά ντε και καλά για το Λάζαρο, όπως μας τα λες. Μου στέλνει ο Κουλιανός μήνυμα. Τον 32χρονο λέει Λάζαρο, που φέτος έφτασε στο πικ, πάρ' τον εσύ γρήγορα στον Ηρακλή. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν χρειάζεται να τρυπάω την άγκη να την κερδίσω. Λάθος είμαι. Λάθος εσύ, Νίκο, γιατί αν άκουσες όλο μου το σκεπτικό, το θέμα δεν είναι ο Χριστοδουλόπουλος. Ποιος είναι? Δεν είναι ο Χριστοδουλόπουλος. Ότι πρέπει να έχεις μια επικοινωνιακή νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Ναι, ναι. Μπορεί... Να φορτωθείς τον ξεζουμισμένο. Μπορεί να πάρει τον Αραούχο, λέω κάτι. Ποιο να πάρει? Τον Αραούχο. Τι να τον κάνει? Τον Τζικρίσκι. Ποιον? Τον Τζικρίσκι. Τον Γκάλο. Τι να πάρει? Το Σιμόες, κάποιον να πάρει. Θα σου πω κάτι. Άλλος λέω ρε εσύ. Θα σου πω κάτι. Κατάλαβε κάτι. Είναι επικοινωνιακή νίκη. Όχι. Εντάξει. Θα... Κανονικά, άμα γίνει αυτό, πρέπει να διώξει τον Μίχελ. Γιατί αν του πει Ελλάδο. Ο άλλος ψωνίζει με 300 χιλιάρικα και έχει για 1 εκατομμύριο απόδοση. Και εγώ ψωνίζω με 1 εκατομμύριο απόδοση και έχω 300 χιλιάρικα. Και θα πάω εγώ τώρα να πάρω από την ΑΕΚ που σημαίνει ότι εγώ τη δουλειά μου δεν την κάνω καλά. Την κάνει ο Μπάγεβιτς, την κάνει ο Δημητριάδης, την κάνει ο Λιμπερόπουλος, την κάνουν όλοι αυτοί το τεχνικό team της ΑΕΚ. Η μάνατζερ της ΑΕΚ. Το Χριστοδουλόπουλο και το Χριστοδουλόπουλο. Ρε, ας το Χριστοδουλόπουλο. Ρε, όχι, ας το Χριστοδουλόπουλο και το Χριστοδουλόπουλο. Πάμε το πασάρουμε τώρα το Χριστοδουλόπουλο, να πάρουμε καμιά προμήθεια, να το φορτώσουμε στον μπαμπά και το χρόνο ο Χριστοδουλόπουλος θα σαν την πενιντάρα που έχει στεγνώσει, δεν μπορεί να φύγει. Γιατί να κάνει. Θέλει το... και να παίξει, να τον πάρει. Όχι, για να ρε, την κάνει άλλο κάτω. Όχι, ρε, ναι, να την κάνει άλλο κάτω. Για να τον έξει. Ρώτα του να έξει. Πάρει κανένα ντάμπλι. Ρώτα του να έξει, θα τον πειράξει. Θα σου πω τι θα πει. Αν πάρει ο Πάοκ. Θα σου πει ο Έξι. Αν του πάρει όχι. Ο Πάοκ το Χριστοδουλόπουλο πριν από τον τελικό. Θα σου πει ο Πάοκ. Θα σου πει ο Έξι. Ρε κόκκινε, θα σου πει, σε πήρα το πρωτάθλημα. Αν πάρει και τον ντάμπλ. Λέω αν, που δεν το βλέπω. Αν πάρει και τον ντάμπλ. Σου φορτώνω και ένα γέρο που τον έχω ξεζουμίσει και είναι σαν να έχεις εσύ 35 χρονών, να πούμε, μια γυναικάρα. Αντί να κάτσεις τα γκάζ. Και ας τη φορτώνω εγώ στα 50 στεγνή και να την πάρεις στο σπίτι. Πάρτινα ρε κόκκινο. Αντί να κάτσεις πάρτινα. Αντί να κάτσεις τα γκάζ. Ναι, τι. Που η ΑΕΚ έχει ξεφτυλίσει με την πορεία την οποία έχει κάνει. Εμένα έχει ξεφτυλίσει. Εσένα ξεφτέλει. Από πού ξεφτέλει εμένα? Η ΑΕΚ το δεύτερο γύρο θα είναι, μυρίζει πτωματίλα. Δεν μυρίζει ρε κόκκινο. Τώρα, δύο παιχνίδια. Δεν μυρίζει πτώμα χρήλα τον Απρίλιο ή άλλο. Τέλη Μαρτίου. Η ψυχούλα του κούλια ξέρει. Μην φτύνει προ τα σταμούσια, είσαι αντιαισθητικό. Στα μούσια σου, μην φτύνει. Πάρε ένα χαρτοπετσέτα. Πάρε. Ένα μουσί ολόκληρο. Άντε, βρωμιάρι. Βρωμιάρι. Φτύνει στα μούσια. Σε ξεφτύλισε η ΑΕΚ. Εμένα τι άμα ξεφτύλισε. Εγώ την μπάλα που βλέπω εσύ ούτε στον ύπρο. Άσε με έκανε ρόμπα η ΑΕΚ εμένα. Καραγκιόζα. Ρόμπα σε έκανε. Ρόμπα ξεκούμπο. Ρεχημένε. Τι να με κάνει ρόμπα εμένα η ΑΕΚ.
Τώρα θα τελειώσει η ΑΕΚ, ύστερα θα τελειώσει. Τώρα θα πάει θλάση ο Λάζαρος, ύστερα θα πάει θλάση. Καταλαβαίνεις ρε Κόκκινε ότι η εντεκάδα της ΑΕΚ του χρόνου δεν υπάρχει. Και ο Μελισανίδης... Ρε φρέσκα κουλούρια τώρα. Φρέσκα κουλούρια τώρα ρε. Αυτή, πας να μου πασάρεις αυτή... τώρα. Πας να μου πασάρεις ρε πονηρέ το Λάζαρο. Από 300 να του δώσει ο Μούφος 600 και ασέρνεται. Έτσι αγαπάτε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πάρω στην ψυχολογία του οπαδού, πάντα οικονομήστε στην πλάτη του οπαδού. Ψυχολογία οπαδού. Πάρεις κανένα κούπρα. Κούπρα. Ε, τι πάει πάρεις. Καμιά τσούπρα. Άσε τι τσούπρα να πάρεις ρε Κόκκινε. Κόκκινε, η μόνη μπάλα που ξέρεις είναι αυτή που έχεις καταπιεί και είναι στην κοιλιά σου. Να πάρουμε, καλύτερα πάρω το Βασιλάκο. Μετά το διευθύντη του σταθμού και ο κύριος Κόκκινος θα έλεγε χρέη προπαγάνδας για τον Πετατζή. Καλά σε λέει. Εγώ, καλά σε εγώ λέει. Τα διαβάζω. 32 χρονών. Εγώ τα διαβάζω. Σε βρίζουν και τα διαβάζω. Σε, μα για σε βρίζουν. Τα διαβάζω. Τα διαβάζω. Μα είσαι και βλάκας. Δεν θα πάρεις και προμήθεια από τη μεταγραφή. Τα είσαι διαβάζω. Και, είσαι και βλάκας. Με το Fiat Centro. Κόκκινε, δεν τα λες καλά. Η ΑΕΚ δεν κυνηγάει κανένα ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένσταση και ζητάει να πάρει το μάτσο. Φτάνει, γλύψατε το Σαββίδι. Του Λάζαρου Σιβόδο δεν λύγει. Έχει δικαίωμα νομονούς ανανέωση η ΑΕΚ με συμφωνημένα 320 και από το Λάζαρο. Καλά. Αν είναι έτσι, θα το δούμε. Ράπια Αυλονίτης και Άρη, τι λες. Πολύ καλή περίπτωση center back. Το παιδί στεγνό είναι. Το είδα τρία μάτς με τον Παναθηναϊκό. Μ' άρεσε. Και όχι μόνο για τον Άρη είναι πολυτέλεια ο Αυλονίτης. Εκπληκτικός για Αλφα Εθνική, για ομάδα η οποία πάει να σωθεί κατηγορία. Για τον Άρη δηλαδή. Πολύ καλή περίπτωση. Ορίστε. Δεν έχω να πω τίποτα. Γιατί να πεις. Και να πεις, τι λάθος θα είναι. Πάει κάνει αβάντα τον Χριστοδουλόπουλο. Κανένα Χριστοδουλόπουλο. Οποιονδήποτε τώρα πάρει από την ΑΕΚ τώρα. Με έφτιασε ο Χριστοδουλόπουλο. Να το δω και επικοινωνία. Οποιονδήποτε. Με είπε ότι πάω να παίξω στα μπετά αντί να παίξω στο ΠΑΟΚ και να τον πάρω 32 χρονών ξεζουμισμένο να του δώσω 600. Μόνο ένα βλάκα θα του δίνει 600 32 χρονών. Και καλά κάνει ο Μελισανίδης και σου λέει εντάξει. Καλό είσαι, χρυσό είσαι. Ρε εδώ μπήκε στο 52 και στο 63 ανάσε λεπτά. Υπάρχουν βαριά άλλοι παίκτες που μπορεί να του πάρει και να του τρεπήσει. Λεπίχει Αραούχο ναι κατευθείαν από Λας Πάλμας. Κάνει αυτό. Ο Αραούχο. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ειδικά τον Αραούχο άμα πάρει. Τη Λας Πάλμας. Ο Δημήτρη συμφωνεί μαζί μου, αλλά θα προτιμούσα Λιβάγια. Πάρτον! Ναι, το Λιβάγια. Πάρτον. Ναι. Πάρ το Λιβάγια. Πάρ το Λιβάγια. Ναι. Κάνε κάτι να το κάνει άνω κάτω. Ναι, ναι. Επικοινωνιακό. Ναι, ναι. Μάλιστα. Επικοινωνιακό. Αφήστε το όνομα. Τυχαίο είναι το όνομα. Επειδή ο κτοπώνυρος δεν το πιάνει. Ωε. Το θέμα δεν είναι το όνομα. Τόσα χρόνια, ό,τι καλύτερο είχαν οι ομάδες Θεσσαλονίκης, το όνειρό τους το κάναν να κατεβούν στην Αθήνα. Κάτους να είναι να έρθουν εδώ. Πώς. Διάλειμμα. Ποιος, ναι, καλά. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voi & Noi τώρα με τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρούχο Γούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727. Διατίθεται και χώρο
όρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανήκει. Καλημέρα, ήρθα για ένα σέρβις στο αυτοκίνητο. Ήρθε στο κατάλληλο συνεργείο. Το ξέρω. Γιατί εσείς χρησιμοποιείτε μόνο τα καλύτερα λιπαντικά. Για τα VEG μιλάς. Εννοείται για τα λιπαντικά VEG. Φίλε μου, τα λιπαντικά VEG όχι μόνο είναι από τα καλύτερα της αγοράς, αλλά έχουν και πιστοποιήσεις από μεγάλους οίκους αυτοκινήτων. Άσε που έχω το κεφάλι μου ήσυχο με όλους εσάς που γκρινιάζετε για την ποιότητα. Λοιπόν, μάστορά μου, εγώ δεν γκρινιάζω εδώ και 20 χρόνια. Γιατί χρησιμοποιώ μόνο λιπαντικά VEG. Γιατί με λιπαντικά VEG νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Έκθεση αυτοκινήτου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 27, 28 και 29 Απριλίου. Θεσσαλονίκη Tuning Show. Τρεις μέρες φωτιά με πανίσχυρα αυτοκίνητα, πολύ θέαμα και ατελείωτη διασκέδαση στο απόλυτο Car Event. Ζήστο. Χορηγός Καούιλ. Τρέχεις? Τρέχω. Πρωί? Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις, Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom design, Μακρυγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη, 2310-201-202. Custom design, premium car styling. Εμείς δεν πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτι για ακόμα χαμηλότερες τιμές. Πέμπτη έως Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 5,99. Φέτα δοδόνι το κιλό μόνο 6,99. Γιαούρτια δοδόνι κλασικό ενός κιλού μόνο 2,35. Καφέδες Μπράβο, κάψουλες και εσπρέσο Γιάκοψ 30% φθηνότερα. Και χυμή Ήβη ενός λίτρου 1-1 δώρο. Μασούτις, οικονομικά και ελληνικά. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο up.gr. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη γηνής. Σε μας τα είδη γηνής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής. Απόλλωνος 37-39, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Όχι ο Χρυστοδουλόπουλος που ξεκλείδωσε την άμυνα του Κούγια. Ο Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει κλειδαριά που δεν μπορεί να την ανοίξει. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά ή κλειδιά, στο 85-27-27. Νίκος Κουλιανός, αν μου έλεγες λιβάκια θα σου έλεγα και μαζί σου.
Με χίλια, αλλά όχι το ξουμισμένο, να του κάνει ζημιά να αξίζει τον κόπο, όχι μόνο για το Θεαθήνα. Αυτό δεν είναι το σκεπτικό μου, ρε Νίκο. Τυχαίο το όνομα είναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι σα λέω. Όχι, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Τυχαίο είναι το όνομα. Επειδή έβαλε το γκολ χτες. Άκυρο, βάλε άλλο όνομα. Ε, τι, μην το χαλάς, τώρα το ξεκίνησες, τώρα το χαλάς. Ναι. Τι το χαλάς. Θες να μείνουμε εκεί, μένουμε εκεί. Επικοινωνιακά. Επικοινωνιακά είναι μαγιά. Όχι, χάσιμο είναι. Καλά. Γιατί σου λέει, παίρνει αυτός πρωτάθλημα με το 1 τέταρτο του μπάτζετ και εσύ παίρνεις από το μπάτζετ του, από το 1 τέταρτο κάτω και το κάνεις ίσο με το δικό σου, το δικό του παίχτη. Άρα πού να το πιάσεις αυτό. Ο Μίχελ πρέπει να αυτοκτονήσει, άμα γίνει αυτό. Ο Μίχελ πρέπει να πάει εκεί που ψαρεύουν τα βρωμοψάρια εκεί στο Θερμαϊκό και βγαίνουν με τέσσερα κεφάλια τα ψάρια ψαράδες. Πάει να βουτήξει πέσα και να αυτοκτονήσει. Να το πάρει. Ναι, άκου, άκου. Κόκκινη, είσαι άσχετος και ανίδεος. Σιγά μην πάρω και παραπραστανίτη με μαύρο. Ρα, πάρτε το μικρόφωνο. Πάρτε, ρε. Τι να το πάρω το μικρόφωνο, ρε φίλε. Σας το χαρίζουμε, Γρηγόρη, περαστικά σας, Βαγγέλη Σάικ. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, φίλε. Ω, έτσι όπως μιλάς. Γουρνομούρι, πουλά πολλά όνειρα βλέπεις, λέει. Σε κλεντάει ο Λάζαρος, πάρε και τα δικά μου άμπαλε. Γουρνομούρι. Μπορεί να λέει ότι εγώ τα βλέπεις. Τα βρίσκω είναι μια χαλιά. Μια χαλιά. Δεν είσαι γουρνομούρι. Μια χαλιά, μια χαλιά. Μια χαλιά. Λοιπόν, για ποιο λόγο, για ένα λόγο θέλω πίσω στο Χριστόδουλου, για να το δώσω δανεικό σε ομάδα Β' Εθνικής. Ναι. Το συμβόλαιο του Έλληνα άσου με την Ένωση έχει ισχύει για έναν ακόμη χρόνο, μια και το 2016 είχε υπογράψει 2-1. Στο χρόνο επέκταση. Επέκταση. Και ισχύει, το ποσό είναι 320.000. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Πείτε κάτι για την Αδιανάρα. Σου είπε. Θέλει τέσσερις δανεικούς από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να έρθει ο Λεμονής προπονητής ή αυτός εδώ ο χοντρός που είναι στον Πανιόνιο. Εντάξει. Τι άσε πω. Δανεικούς από τον Ολυμπιακό θα πάρει η Αδιανάρα για να μείνει η κατηγορία. Ομάδα σαν τη φετινή ΑΕΚ δεν έχει ξαναδεί το μάτι μου. Πέσκασες χθες κι εσύ. Και οι λαρισινοί παοξίδες. Δεν έσκασα καθόλου, φίλε. Ίσα ίσα ήθελα να περάσει η ΑΕΚ για να δω ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο τελικό. Το είπα εχθές. Έτσι όπως έβλεπα το μάτς, έτσι όπως έβλεπα το μάτς, πολύ δύσκολο θα έβαινε ένα γκολ. Γιατί η ΑΕΚ δεν ήταν καλή. Παραγωγικά από τα χαφ δεν είχε δημιουργία και εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης θεωρώ μεγάλο υπεύθυνο που πήγε το μάτς εκεί πέρα τον Χιμένεθ, ο οποίος έπαιξε 3 center back 45 λεπτά. Έπρεπε στο 20 λεπτό να αλλάξει. Οπωσδήποτε αλλάζει τη διάταξη με τους ίδιους παίχτες και βάζει έξω αριστερά τον Μπακασέτα, έξω δεξιά τον Γκάλο που δεν είναι extreme, να τρυπήσουν να πούμε το 5-4-1 3-6-1 της Λάρισας που δεν τρυπιέται με τίποτα. Αν δεν έμπαινε ο Λάζαρος, όσο και να παιδευόταν, είναι δυνατόν να παίζεις 4-4-2 με extreme τον Γκάλο και τον Μπακασέτα? Είναι δυνατόν. Λοιπόν. Και επίσης υπάρχει ένας παίκτης στην ΑΕΚ ο οποίος είναι για τα σκουπίδια, για τα απορριμματοφόρα. Και είναι ο Κονέ. Είναι μεγάλη πληγή για την ΑΕΚ ο Κονέ στα χαφ. Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο καρκίνωμα να πούμε. Όταν τα κάνει αυτά ο Πάουξ στον Ανακλήμια Σνάουτσερ, Λάμπρου και λοιπά, φωνάζει. Τώρα λες να το κάνει στην ΑΕΚ. Διάβασε όταν δεν βρίζω. Διαβάζω. Ο Ηρακλής δεν σε έκανε κάτι. Εσύ έκανε κάτι στον Ανακλή, έχει διαφορά. Τώρα σε έκανε κάτι η ΑΕΚ. Θα κάνει κάτι να απαντήσει. Τι τον έκανε η ΑΕΚ? Του παίρνει το πρωτάθλημα. Αφού είναι μαγιά της. Εντάξει. Τι τον έκανε δηλαδή. Τι τον έκανε. Δεν τον τρυπάει. Δεν τον τρυπάει. Μόνοι τους τρυπήθηκαν οι παοξίδες. Καλά. Κανένα πρωτάθλημα. Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λέει ο Κόκκινος, και θέλει να τρυπήσει ο ΠΑΟΚ εξωγνωστικά την ΑΕΚ. Τέτοιο ποδόσφαιρο θέλετε, κύριε Κόκκινε. Σε ένα βρώμικο πρωτάθλημα, φίλε μου, τι θα παίξει. Καθαρά. Θα λεωρθεί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ποιον Χριστοδουλόπουλο περίμενε. Ρε Γρηγόρη, είναι σαν να βγω Σάββατο βράδυ και να βγω σε μπαρ με 70χρονη και να την κερνάω. Οπότε αντί να με κερνάει αυτή. Ναι, καλά σε λέει. Εντάξει, ακούγεστε, παιδιά. Τι ακούγεστε? Ο Χριστοδουλόπουλος έπιασε το μέγιστο της απόδοσής του στην ΑΕΚ με τεράστια προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Με μια αυταπάρνηση, με 30 μέτρα οι γραμμές, με πάνω από τις δυνάμεις να δώσω. Ο Χριστοδουλόπουλος στο 52 μπήκε χθες. Το 60 λαχανιασμένος ήταν το παιδί. Κόκκινα. Προχθές ο Κουρμπέλης, τώρα ο Λάζαρος. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι δικαιώθηκα με την περίπτωση του Κουρμπέλη. Μάλιστα. Δικαιώθηκα ή όχι? Τι Κουρμπέλη? Πήγε στη Σαμπτόρια ο Κουρμπέλης? Όχι, δεν πήγε στη Σαμπτόρια. Δικαιώθηκα? Που είπα ότι κάνει λάθος. Σε ποιο πράγμα? Που δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ότι έκανε χαζομάρα. Ναι. Για φέτος ναι, δικαιώθηκες βέβαια. Φυσικά. Τι λες, Ρακόκκινο, το Λάζαρο το ρώτησε αν θέλει να έρθει η Θεσσαλονίκη. Στη δεύτερη ομάδα Θεσσαλονίκη, στου άτλου. Ναι. Θα πάρει double, θα παίξει Champions League και θα πάει στον ΠΑΟΚ. Αν θέλετε να σα δώσουμε. Έχουμε το Μωράν με 100.000 δώρο με κλωναρίδι.
Άιντε λέει που θέλετε τίτλοι παίκτο από την ΑΕΚ. Άρα ατίτλοι. Μην τα μπέρδε, βαλμί. Νέο συλλαλητήριο ετοιμάζουν για πάντα του ΠΑΟΚ και νέα προσφυγή στο ΚΑΣ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό επιθέτειο τη Ρεάλ Μαδρίτη εναντίον του Αθλέτικ Μπιλμπάου. Διότι ο Ράμος συμμετείχε περισσότερο στη φάση από ότι ο μέσο του ΠΑΟΚ Μαουρίσιο. Το γκολ τη Ρεάλ μέτρησε το καθιστημένο τη Μαδρίτη ενώ του ΠΑΟΚ δεν το μέτρησε το καθιστημένο τη Χαμουτζία. Αφού. Ναι. Λιβάγια 25, Σιμόνι 28. Οι 30 συν ξεζουμισμένοι, ρωτάει ο Μάριος. Ναι, βεβαίως. Θα δεις όλη την ΑΕΚ του χρόνου, έναν ένα τους παίκτες, από τη μέση και μπροστά, Σιμόες, Λάζαρο, Αραούχο, Λιβάγια, Μπακασέτα, ποιον θέλεις άλλον. Γκάλο, τον Μπακάκι. Τι να πάρει ο Φουκαράς ο ΠΑΟΚ, ρε Γρηγόρη. Τώρα θα μπουν οι Ταϊλανδοί μεγιστάνες στον Παναθηναϊκό. Θα καταλήξετε πάλι τέταρτα και καταϊδρωμένοι. Εξάλλου, όπως φάνηκε στην περίπτωση του Κουρμπέλη, κανείς παίκτης από τη μεγάλη ομάδα των Αθηνών δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ γιατί είναι πολύ μικρότερη ομάδα σε ευχαριστήριο. Λοιπόν, εσύ επειδή μιλάς με το Facebook, άκου και τώρα, παιδί του τα Facebook, πάντα διαβάζω. Ναι, να πω εγώ δύο κουβέντες τώρα, δύο λεπτά. Δεν μ' άρεσε καθόλου η Λάρισα γιατί έπαιξε ένα παιχνίδι παθητικό. Το 80-20 πάλι δεν μου λέει τίποτα, αλλά λέει και πολλά για πολλούς. Για μένα, ομάδα η οποία αμήνεται στα 30 μέτρα. Και όταν κερδίσει την μπάλα δεν ξέρει τι να την κάνει, δεν είναι ομάδα ποδοσφαιρική, είναι τσίρκο. Η Λάρισα θα μπορούσε να προκριθεί φυσικά παίζοντας ένα φοβερά αντιποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι κλείνομαι μόνο στην περιοχή. Και φυσικά ο Περόνε με τον Νασλίδη δεν ωφελήσαν σε τίποτα στο παιχνίδι της Λάρισας στα τελευταία λεπτά. Να βάλει τον Περόνε λέει να πηδήξει. Μα τι να πηδήξει ο Περόνε, 4 center back ήταν. Τέσσερα σέντερ μπακ, τι να πει δείξει άλλο. Τέσσερα σέντερ μπακ ήταν στην περιοχή τη Λάρισα. Να μπει πέμπτο ο Περόνε. Ο Περόνε το χρειάζεσαι ή να κρατήσει την μπάλα ή να φύγει στην κόντρα. Δεν τον είχα ικανό εχθέ τον Περόνε στα 36 να κρατήσει μπάλα και ή να φύγει στην κόντρα. Εντάξει. Από αυτό το ματ, σαν αλλαγή για τη Λάρισα, έλειψε πολύ ο Λεοζίνιο. Αυτό μπορούσε να μπει στο 72, 74, 77. Να κρατήσει λίγο μπάλα, να τη δώσει, να την ξαναπάρει, να κερδίσει κανένα φάουλ, να βγει η Λάρισα από την περιοχή, να πάρει ανάσα, να κάνει καμιά καθυστέρηση ακόμα, να πάρει το 0-0. Ευτυχώς που έβαλε τον γκολ ο Λάζαρος στο 95 και θα δούμε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στο τελικό και θα αναγκαστούμε να πάμε στην Αθήνα να δούμε μάτς και τα λοιπά. Εντάξει, ευτυχώς που έβαλε τον γκολ ο Λάζαρος και δεν θα δούμε ΠΑΟΚ Λάρισα. Να ξενερώσουμε. Ευτυχώς. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Στεναχωριόμουνα που δεν έβαζε η ΑΕΚ γκολ. Βέβαια στο γκολ της ΑΕΚ όλοι αυτοί οι παοξίδες οι οποίοι λένε φέρτε μας την ΑΕΚ να τη σκίσουμε δεν φωνάξαν γκολ ούτε χαρήκανε. Κατάπιαν τη γλώσσα τους. Δαγκώσανε το χείλος τους. Πολλοί φίλοι μου παοξίδες. Γαμώ το λέει. Σίγουρο κύπελο. Σίγουρο κύπελο με αυτούς τους αργούς να πούμε. Έτσι είπαν. Άμα γίνει μια στραβή και δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ. Στραβή για τον ΠΑΟΞΥ. Στραβή για τον ποδόσφαιρο θα είναι έτσι όπως είναι η ΑΕΚ τώρα. Στο ξαναλέω. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στη χειρότερη φόρμα της. Πάει τελείως. Το ξέρουν και οι ΑΕΞΥΔες. Εάν ο ΠΑΟΚ λοιπόν ο Βλάχος κατέβει πάλι με το ταγάρι του Βουτσά κάτω στο ΆΚΑ και αρχίσουν εκεί και δέρνονται οι ΠΑΟΞΥΔες με τους άλλους, αυτό ωφελεί την ΑΕΚ. Ο Σαματάς. Το αμπλαούμπλικο. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις. Εγώ τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα μάτς στο οποίο. Δεν συμφέρει, η εκκλησία τη συμφέρει την ΑΕΚ, δεν τη συμφέρει η εκκλησία. Την ΑΕΚ τη συμφέρει ο πόλεμος. Όπως έμαθε να πολεμάει η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ θα θέλει να παίξει προδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Η ΑΕΚ θα το πάει στο Αντάρτικο και παρασύρει τον ΠΑΟΚ, την έκασε τη βάρκα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει το μάτς να γίνει ήσυχα. Μπορεί να μην κατέβει κανένας ΠΑΟΚ εις κάτω και να παίχτει μπάλα. 11 εναντίον 11. FIFA, και να σου πάρει η FIFA. Η FIFA ζήτησε ο τελικός να γίνει κανονικά στο ΑΚ και τον κόσμο. Και άμα θες, και άμα ο Βασιλιάδης μπορεί να πει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να υπάρξει. Το ΠΑΟΚ το συμφέρει να μην πάει ο κόσμος. Παρακαλάτε να μην πάει ο κόσμος. Να παιχτεί μόνο μπάλα. Αν παιχτεί μόνο μπάλα, δεν έχουμε την κλωτσιά, τη μαγιά, το δάγκωμα, το ένα, το άλλο, την αυταπάρνηση, εκεί η ΑΕΚ προηγείται. Το ΠΑΟΚ το συμφέρει να πάει το παιχνίδι σε κενό από κερκίδα κόσμο. Αυτές οι βλαχομαγκές και το δύο ας τις κρατήσουν στα Facebook και να παίξουν 11 εναντίον 11 σε ένα κρύο γήπεδο. Ποιος θα κερδίσει. Box to box. Στο box to box έτσι όπως είναι η ΑΕΚ. Τώρα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Και άμα δώσει ο Λουτσέσκου λίγο χώρο στην ΑΕΚ να πάρει λίγο πρωτοβουλία και να την ανεβάσει ψηλά με Πέλκες, με Τζάλμες και
με τους πλαϊνούς, τους γρήγορους, με τους μάτους και τους Βιερίνιες, τους βγει σε κόντρες, θα τις αλλάξει τα πετρέλαια της ΑΕΚ. Αν τη δώσει λίγο κατοχή, τη δώσει λίγο το τυράκι την ΑΕΚ. Ο τελικός είναι σε τρεις εβδομάδες. ναι. Τρεις εβδομάδες είναι. Ναι. Το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ναι. Την επιτρέπει να κάνει rotation. Όχι, δεν την επιτρέπει. Λάθος κάνεις. Γιατί κάνω λάθος. Γιατί μπορεί να κάνει rotation. Πώς θα κάνει rotation. Με ποιο παίζει τώρα. Τρεις εβδομάδες είναι. Ναι. Το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ναι. Την επιτρέπει να κάνει rotation. Όχι, δεν την επιτρέπει. Λάθος κάνεις. Γιατί κάνω λάθος. Γιατί μπορεί να κάνει rotation. Πώς θα κάνει rotation. Με ποιο παίζει τώρα. Με το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός το δίνει το μάτς. Αν το δώσει. Χίνα. Το δίνει το μάτς. Χίνα πάρει. Φρέσ, το χίνα πάρει. Χίνα δεν έχει χίνα πάρει. Το δίνει το μάτς ο Λεβαδιακός. Δεν το δίνει, όχι. Γιατί δεν το δίνει. Δεν το δίνει. Δεν πάει να δώσει 40.000. Δεν το έδωσε τον Ολυμπιακό και στην Τρίπολη. Το στον Ολυμπιακό γιατί δεν το δώσει. Τρελό. Ούτε ο Λουκουμόσκο δεν πήρε στα Χανιακά. Πάρε με το Λεβαδιακό. Πώς θα τον πάρει το Λεβαδιακό εύκολα. Ας λήξει χ. Ας λήξει χ. Δεν το παίρνει το πρωτάθλημα. Πώς το παίρνει το πρωτάθλημα. Βγήκε η απόφαση του δικαστού. Γιατί περιμένει, εσύ μόνο σου είπε ότι το πρωτάθλημα τελείωσε. Τώρα τα αλλάζει πάλι. Ξέρει σίγουρα η ΑΕΚ ότι ο Σκουτέρης δεν θα δει στον ύπνο του το Σαββίδι ή στο ξύπνιο του. Ξέρει. Αν το δει στο ξύπνιο του είναι πρόβλημα. Άντε μπράβο. Άρα η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει rotation. Μετά που παίζει η ΑΕΚ. Πάει στην Κέρκυρα, δεν ξέρω. Στα να δω. Άσε, δεν το ξέρει. Στα να δω. Στην Κέρκυρα. Κέρκυρα έπεσε μαθηματικά. Πεσμένη, ναι. Πώ είναι πεσμένη. Και μετά πάει στην Κέρκυρα. Πόσοι έχει η Κέρκυρα τώρα. Η Κέρκυρα 21. 21. Ο άλλο πώ έχει. 26 Λαμία, 26 Απόλλων. Πού παίζει ο Απόλλων Ασκή Λαμία, ξέρει. Ο Απόλλων Σμύρνη ναι. Παίζει στην έδρα του με τον Ολυμπιακό. Ναι, και θα χάσει, λέω εγώ. Ναι. Η Λαμία παίζει εκτό με τον Πανατολικό. Με τον Πανατολικό. Εγώ σου λέω χάνει ένα από του δύο. Το Κέρκυρα που παίζει. Μετά. Τώρα που παίζει Κέρκυρα. Μέσα στην έδρα με τον Αστέρα Τρίπολη. Και άμα τον πάρει τον Αστέρα Τρίπολη. Θα κερδίσει η Τρίπολη. Τι πώ που. Θα κερδίσει η Τρίπολη. Αν δεν κερδίσει, ρε θα κερδίσει. Δεν υπάρχει με το αν. Πώ θα κερδίσει. Δεν υπάρχει. Το θα δεν έγινε καμιά δουλειά με το αν. Ρέπεσε η Κέρκυρα εδώ και εβδομάδε το έχω πει. Ναι. Πάλι τα είδα. Έπεσε. Και ποιο μου λέει εμένα ότι θα κερδίσει η Κέρκυρα και να χάσουν. Δεν θα κερδίσει. Και να είναι ενδιαφερόμενη η Κέρκυρα. Δεν θα κερδίσει. Και πώ το ξέρει. Τι είναι, Σιόν είναι. Να χάρει από τη Λουγκάνο και να ξεφτιλίζει. Δεν θα κερδίσει. Το ξέρω. Δεν θα κερδίσει. Το ξέρει. Το ξέρω, ναι. Ότι δεν κερδίσει την Τρίπολη. Τελείωσε, δεν κερδίσει. Δεν κερδίσει την Τρίπολη. Όχι, δεν κερδίσει. Αυτό λέω, δεν μπορώ να μην έχω τη γνώμη μου. Δεν κατάλαβα. Εγώ μόνο σου μπορώ να λέω. Καλά. Εγώ μόνο μου. Βόδαρε. Η γνώμη μου. Η γνώμη μου. Αυτό είναι αστείο. Η γνώμη μου. Την ίδια παπούτσια 8 χρόνια. Παίζει στοίχημα 10 χρόνια. Πού τα άλλα παπούτσια. Τα παόκια τη Αθήνα είμαστε τραλαμένοι. Περιμένουν στήρια για να δούμε την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ. Η πιο ευνοημένη, όπως λέτε, ομάδα του Πρωταθλήματος έχει παίξει περισσότερο μάτς με παοξίδες στην Αθήνα παρά στην έδρα του με κεκλεισμένο των θυρών. Ποιος είναι αυτός που λέει ότι είναι αδικημένος ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ έχει από τους φίλους του ανοιχτά πόδια. Μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Κόκκινο άκα δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες θα χάσει. Εδώ έχασε με 10 παίκτες από την εξουθενημένη από την Ευρώπη ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ με φιλικό ατρόμητο, με δεύτερο φιλικό ατρόμητο, με φιλικό κύπελο ατρόμητο, με φιλικό δεύτερο κύπελο ατρόμητο, με φιλικό Γιάννενα, με φιλικό Κέρκυρα. Όλα τα λεφτά. Άλλο φιλικό τώρα με την Ξάνθη. Θέλει να φέρει, λέει, τον Παπαδημητρίου. Από πού βγήκε ο Παπαδημητρίου? Όλα τα λεφτά. Ένα λεπτό, ρε Κόκκινε. Ο Παπαδημητρίου πάλι τι είναι αυτό τώρα? Φίλος του Λουτσέσκου. Και επειδή είναι φίλος του Λουτσέσκου, και εγώ έχω ένα φίλο εδώ πέρα, το φέρω στο Μετρόπολη, θα τον καμισικώσω στην πλάτη του Ανδρώνια που είναι φίλος μου. Και τι αγίνει δηλαδή. Ο Παπαδημητρίου από πού και ω που στον πάω, ποιε είναι οι περγαμηνές του? Φίλος. Βρε, τι φίλος. Φίλος. Τι φίλος. Είναι... Όταν έπαιζε στην Ξάνθη με τον Κόκκαλη, τι φίλος. Τώρα είναι φίλο. Περνούσα. Τώρα είναι φίλο. Αφίλο είναι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρει το φίλο. Δεν είναι φίλο. Ρε Σαββίδη, δεν αξυπνήσει εσύ από το Λίθαργο. Δεν αξυπνήσει, ρε Σαββίδη, από το Λίθαργο. Τη μια σου φορτώνουν του φίλου του Ζαγοράκη, τον Κωνσταντινίδη και του άλλου. Μετά σε φορτώσουνε. Μετά σε φορτώσουν τον Παπαδημητρίου, το παλτό. Τι να τον κάνω. Είναι φίλο του Λουτσέσκου. Επειδή είναι φίλο του Λουτσέσκου. Και τι είναι αυτό ο Πάοκ, να πούμε. Το Πασόκ, το πολύ ωραίο μήνυμα. Να διορίζει του φίλου. Θες ποδοσφαιρικό μήνυμα. Θέλω ρε ποδοσφαιρικό μήνυμα. Μπαλαδόφατζη, καλησπέρα. Μπαλαδόφατζη, είπε ένα. Μην το διαβάζει το μήνυμα. Η ΑΕΚ έχει Μπάγκεβε και Λιμπερόπολο να βλέπουν και να φέρνουν παίκτε. Και ο Πάοκ ένα πρώην διαιτητή. Τι να λέμε τώρα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Α, τώρα σ' άρεσε. Όχι, Μπαλαδόφατζη είπε και. Ναι, γιατί κακό είναι. Κακό είναι. Τι, ξεγελάμε τον κόσμο τώρα. Έτσι μας λέει. Και επειδή μας λέει, δηλαδή, αν μας έλεγε κάτι άλλο, τι θα το. Άλλο θέμα. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Τι μπαλαδόφατσα, μου έχει μπαλαδόφατσα, η μάπα σου μπαλαδόφατσα. Γουρουνόφατσα, ναι. Εγώ λέω ότι. Ταβερνόφατσα, ναι. Ξέρω, Πασοκόφατσα, ναι. Χριστιανορουφιανόφατσα, ναι. Αλλά μπαλαδόφατσα από πού και πού. Δεν έκανε μήνυση ο καθρέφτη. Φρεμένα με έκανε μήνυση ο καθρέφτη. Μπαλαδόφατσα από πού. Ασχολήσουμε. Γουρουνόφατσα, ναι. Ασχολήσουμε τον καθρέφτη. Ταβερνόφατσα, ναι. Βράσε τον καθρέφτη το δικό μου. Α τον καθρέφτη το δικό μου. Άλλα θέματα, τι έχει. Η ομαδούλα σου έχει τίποτα να πει. Η ομαδάρα μου. Τρία λεπτά, μια αφιερώσει για την ομαδούλα σου.
Πες, άντε, πολλά εγώ σε μετρεύω. Μέσα στο πιστέκεις μήνυμα. Πες το γουρούνι, θα πει τίποτα για τον Ηρακλή. Δείξε το μήνυμα. Τι, γιατί δεν το δεις το μήνυμα. Δεν το δείχνω. Εγώ λέω λες ψέματα. Μέσα στο πιστέκεις μήνυμα. Ποτέ δεν σε στείλε μήνυμα. Το γουρούνι, λέει, θα πει τίποτα για την ομάδα τη δικιά μας. Εγώ βάζω στίγμα, δεν σου λέω ποτέ. Καλά, εσύ βάζεις στίγμα. Θα πεις τίποτα για την ομάδα σου. Ένα πράγμα. Για πες. Ακούω πολλές ιστορίες για τις σκληρώσεις. Ιστορίες. Για τις σκληρώσεις, ναι. Καλή κλήρωση, κακή κλήρωση κτλ. Ναι. Δεν υπάρχει καλή και κακή κλήρωση. Υπάρχει αρτηριοσκλήρωση. Ναι. Θέλω να μιλήσει μόνο. Πες τίποτα. Ναι. Εντάξει. Σκίζει ένα θέμα που είναι φωτιά και λαύρα. Ποιο είναι φωτιά και με λαύρα. Με το Λάζαρο. Μάλιστα. Σκίζει τώρα και τον Λάζαρο. Πες για την αρτηριοσκλήρωση. Λοιπόν. Καταρχήν. Ναι. Έχει να αντιμετωπίσει πρώτα εκτός μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάσει τίποτα. Ποια ομάδα. Τον Τηλικράτη Λευκάδας. Ναι. Με έναν προπονητή ο οποίος θα παίξει στο 1 τρίτο του γηπέδου άμυνα. Πού το ξέρεις αυτό εσύ. Έχεις δει τον Τηλικράτη να παίζει φέτος. Να ρωτήσω τον γιατρό τον Ξαδιώτη, ναι, τον έχει δει 6-7 μάτς. Θες να φέρεις τον γιατρό τώρα και να φύγω εγώ. Για τον Τηλικράτη φυσικά να φέρω τον γιατρό. Ναι, θες να φέρεις τον γιατρό. Τι να μιλήσει για τον Τηλικράτη, αφού πήγε και τον είδε 2 μάτς 3 φέτος. Με τον Φούφα τον είδε και με άλλο μάτς. Αφού δεν ξέρεις πώς παίζει ο Τηλικράτης. Κάπως ξέρεις. Τι σύστημα παίζει. Με κάποιο τρόπο ξέρω. Πώς ξέρεις. Θες να βγάλουμε τον Αντρέα τον Παζιαρά να δεις πώς θα το βγάλουμε τον Παζιαρά τώρα. Αντρέα Παζιαρά. Με έχει δει το γήπεδο είναι τραγικό. Τραγικό είναι το γήπεδο. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να παίξει. Παλικάρι μου. Λοιπόν. Και θα σου πω την κουβέντα που κάναμε με τον Ανδρέα τον Παζιαρά, την κάνουμε και στον αέρα. Σαν τι τρώγατε. Όχι. Χλαπακιάζατε. Ό,τι θέλαμε κάναμε. Μάλιστα, εντάξει. Μου λέει, εγώ δεν είμαι χαζός να δώσω χώρους στον Ηρακλή να την πατήσω όπως οι άλλοι. Ναι. Να βγαίνει ο Ρόβας και να με γλεντάει. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι θα παίξει. Άρα έχει κατασκοπία από τον προπονητή. Α, στο καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, η ομάδα του Παραλιμνίου. Παραλιμνίου. Ναι. Πώς την είπες. Παραλιμνίου. Τι είναι αυτό. Από όλων Παραλιμνίου. Τι χωριό είναι αυτό. Σέρες. Δεν το ξέρω, ρε. Τι βρωμοχώρι είναι αυτό, τι βρωμομάδα είναι αυτό. Τι παραλιμνίο είναι αυτό. Ρώτα το ραγκάτσι που τα ξέρει. Τι ραγκάτσι, τι παραλίμνιο είναι αυτό. Λοιπόν, επίσης είναι. Υπάρχει όνομα παραλίμνιο. Δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Δυσκολοκατάβλητη. Ναι, είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολη. Τα αγοράστε. Το καλό για τον Ηρακλή. Ναι. Το καλό για τον Ηρακλή είναι ότι το τελευταίο παιχνίδι το δίνει εκεί. Εκεί. Εκεί μέσα στι Σέρες. Ναι. Ξέρεις πόσους σερόβλαχους παοξίδες έχει εκεί τα χωριά εκεί. Άσε βρε τώρα θα πάνε 10.000 Ηρακλάκια να το κάνουν πλάκα το παιχνίδι. Γιατί είπαν ότι. Θα πάτε στα μνήματα τα εβραϊκά να τους βγάλετε από μέσα τους 10.000. Πώς θα τους βγάλετε τους Ηρακλειδείς. Βγάλε το κόμπλεξο για τον Ηρακλή. Όχι, ρωτάω πού θα τους βρείτε 10.000. Θα ανεβεί ο Ηρακλής. Θα ανεβεί ο Ηρακλής. Θα πανηγυρίσει, θα μας χειράσει. Τάρτες θα μας έλεγε θα πάρει καινούργια φημή, θα ανεβεί ο Ηρακλής. Λοιπόν, το κλειδί είναι τα 3 εντός. Αλλά για να μπορέσει να τα κερδίσει ο Ηρακλής τα 3 εντός. Τι πρέπει να γίνει. Διαιτησία δεν πρέπει να έχει. Με το γραμμένο καλά τα έχετε. Αυτά θα τα φροντίσουν οι άνθρωποι που διοικούν την ομάδα. Κοίτα, μπορεί να μην βοήθησε τον ΠΑΟΚ ο γραμμένος να μπόρεσε. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο δεν κάνατε πολύ Ηρακλειδείς όπως θα έπρεπε και δικαιολογήστε γιατί ήταν σκασμένοι από πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, κάντε το τώρα. 20 ευρώ, 30 ευρώ και 50 ευρώ έχουν τα εισιτήρια διαρκείας. Θα πάρει κανένα. Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να. Γιατί προτρέπει του άλλου ενώ εσύ δεν πληρώνει. Δεν ξέρει τι έχω κάνει. Φέρτο να το δω. Δεν ξέρει τι. Γιατί πρέπει να. Τι είσαι αστυνόμο, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα μπάτσο. Κουβαρντά με ξένε τσέπε κάνει. Με ξένε τσέπε κάνει. Καμία ξένη τσέπε. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Πάρτε εισιτήρια διαρκεία, αλλά εγώ δεν θα πάρω. Δώστε αίμα, αλλά εγώ δεν δίνω. Μαζέψτε λεφτά για τα παιδάκια, αλλά εγώ δεν δίνω. Ξέρει αν έχω πάρει διαρκεία. Ξέρω, ξέρω. Δεν ξέρει. Πού το. Γιατί πρέπει να σου το δείξω, σε. Αφού εσύ τα κάνει, τα δημοσιεύει και στα Facebook. Ποτέ δεν. Είδε να δημοσιεύει, ποτέ διαρκεία. Γιατί πήρε ποτέ διαρκεία, γιατί το δημοσιεύει. Χιλιάδε διαρκεία. Εδώ τα πόδια σου τα βρώμικα είναι στη φούρκα. Τα πόδια μου και τα στα φλογητά. Και ρε, λες, φίλε μου, μια φορά. Μπαχάμες, θα πούμε. Καταρχήν. Ναι. Μια φορά έβγαλα φωτογραφία τα πόδια μου και από τότε όλο ο κόσμο κάνει το ίδιο πράγμα. Όλοι ποδολάγροι γίναμε από τότε. Από τότε όλοι βγάλουν τα πόδια. Όλοι, ναι. Το βρήκα αστείο εκείνη την ώρα και γινόταν χαμό. Γίναμε ποδολάγροι από τότε. Είδαμε εκείνη τα δάχτυλα τα σεξουαλικά και τι στον κόσμο να πούμε. Λέγερε παρακάτω. Ραπτόπουλε να σε έχει πολύ καλός άνθρωπος. Να σε έχει καλά ο Θεός όλους εκεί στο Μετρόπολη. Σε πιο πολύ τον κύριο Κόκκινο. Φάγαμε ζεστό ψωμάκι 2 μέρες τώρα με λακορούνια και σιόν. Κι άλλο στοίχημα έχασες. Ναι, την έχασα τη σιόν. Τι έκανε η σιόν. Έχασε 0-1. Εσύ τι είπες να κάνει. Θα κερδίσει. Θα κερδίσει και έχασε. Και ήταν κακή και έχασε. Κακή ήταν. Παρότι το τελευταίο δεκάλεπτο έπαιξε και με παίκτη παραπάνω. Και τι ψωμάκι έφαγε αυτό. Το δελτίο του. Ιρωνεύεται. Το δελτίο του Σάντζη το έκανε. Ιρωνεύεται. Α, ιρωνεύεται. Α, το ηρωνευτικά το λέει. Εντάξει. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του τι. Εγώ και καλά και άσχημα τα διαβάζω. Μάλιστα, ναι. Και σήμερα κυρίως άσχημα. Μάλιστα, εντάξει, ωραία.
Λοιπόν, ό,τι πεις. Δεν θέλω στεναχωρίες, πεζογέφυρα στο ΆΚΑ φτιάχνεται εκεί, θα περιττεί πεζογέφυρα στο χόρτο, ναι. Δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα, τι λέει. Δεν θέλω στεναχωρίες. Υπήρχε μια πεζογέφυρα στο Βόλο εκεί που ήσουν. Ναι. Φτιάχνεται μια πεζογέφυρα, λέει, στο ΆΚΑ. Ναι. Για να παιχτεί εκεί παιχνίδι. Κατάλαβες τώρα. Θέλουν αντεβουδάκια. Ερωτικά. Για σκάρουν. Ρε φίλε, θα έχει κανένα νεκρό παιδάκι και θα λες άλλα μετά. Τι να κάνω. Τι να σε πω, ρε φίλε. Εγώ την κόρη μου του λέω μη μαλώνεις. Τι να την πω. Τώρα άμα πλακώνεται και τη βαρέσουν, τι να κάνω. Τώρα λέω μην πας. Τι να κάνω. Παραλίμνιο λέγεται και όχι παραλίμνιο. Το παραλίμνιο είναι στα Γεννητσά. Παραλίμνη. Ναι, σε διορθώνει ο Ζάκος. Παραλίμνιο. Εσύ ναι. Το είπες παραλίμνη. Εγώ τι παραλίμνη. Εσύ είπες ότι λέγεται παραλίμνη. Παραλίμνη είπες εσύ, εγώ το χωριό δεν το ξέρω. Παραλίμνιο είπα. Απόλλων παραλιμνίου. Απάρω τη λίμνη. Ναι, ό,τι πεις. Άλλο. Μοιρεύεσαι. Λέγε. Κύριε, κεφαλά. Μπήκες. Φταρνίστηκες. Αερίστηκες. Η γύρι με πειράζει. Δεν κατάλαβα. Τι να κάνω. Γιατί τα φοράς εμένα. Τι φοράω. Αφού εσύ τα έκανες αυτά που λες. Μα φτερνίστηκα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Να πω τη γύρι. Εγώ δεν είπα κάτι για σένα όμως. Και κορυδεύεις που φτερνίζομαι. Δεν κορυδεύεσαι καθόλου. Τα έκανες την ώρα που διάβαζα τους χορηγούς. Ηθελημένα, σκοπίμως, προκειμένου κάτι να κερδίσεις. Η γύρι ήρθε την ώρα που λες το χορηγό εξαιρετικά. Μπα και πω κανένα άμαλος. Άμαλος. Ναι. Τι θα πει άμαλος. Δεν το είπα χθες. Άμαλος. Ναι. Μάλιστα. Σιγά μην πάρει επέκταση ο Μελισσανίδης επιδραχμής όποτε έβγαζε κανένα πεντοχίλια από τη ζέπη. Ο Κολοκοτρώνης έβαζε γυαλιά ηλιού επειδή είχε συνεδρίσει στο χώρο. Ξαναδιάβασε τον Γρηγόρη. Μην βάλαστε! Αντί δεν κάνω! Άκου πνευμόνι τώρα. Λοιπόν. Λέγε, ξαναδιάβασε. Άντε πάλι χουρχούρ, χουρχούρ. Άντε χουρχούρ πάλι. 2.28 είσαι Θεούλη. Για πες τη διάφορα. Σιγά μην πάρει παίκτος ο Μελισσανίδης. Επιδραχμής όποτε έβγαζε κανένα πεντοχίλιαρο από την τσέπη. Ο Κολοκοτρώνης έβαζε γυαλιά ηλίου. Επειδή είχε συνηθίσει το φως. Τι παιδί! Είσαι Θεός! Σ' αγαπάω! Δεν υπάρχει, ρε φίλε! Τι παιδί, ρε φίλε! Τι παιδί, ρε! Τι παιδί! Ωραία, πνευμονολόγος που χρειάζεται! Είναι Θεός! Ρε τον άλλο! Είσαι Θεός! Ήλιος καλοκαιρινός! Δεν υπάρχει, ρε φίλε! Του τεμπέλι, ναι. Πραγματικά, δηλαδή τέτοιο γέλιο πανέξυπνο. Νομίζω ότι. Ναι, αλλά έχει ζουχούνι. Ο ίδιος ο Μελισσανίδης τώρα, αν τα ακούει εκεί, στα σπάτα, έχει πέσει κάτι. Μπορεί να στείλει κανέναν να το σβερκώσει και να τον το παλικάρι. Ε. Θα το ρουφιανέψει εσύ, ω γνωστό. Θα πει ότι αυτό είναι. Θα πει ότι φλεύει. Αλλά και ο Μπράβος λεφτά δεν θέλει. Βλέπω τελευταία δεν έχει. Και ο Μπράβος λεφτά δεν θέλει. τον κόκκινο. Σταμάτα, ρε. Χουρχουρ. Πάρ το Λάζαρο! Τρύπα τους! Τρύπα τους τώρα που μπορείς! Ναι, καλά. Τώρα που μπορείς! Η ευκαιρία σου είναι που να το πιάσουν τα ταχάρια με πρώτο το διπλανό του ταχάρι. Πόλεμο σας κάνει! Πάρ τον τώρα που μπορείς! Μη πιάνεσαι κορόιδο! Τρύπα τον πριν το τελικό! Άντε πάμε σε διάλειμμα! Σιγά ρε να βουχοδονόσωρα, σιγά, σιγά. Σιγά ρε να βουχοδονόσωρα. Πάμε σε διάλειμμα είπα! Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Κανείς άλλος δεν μπορεί να σου προσφέρει όλα όσα θες σε τόσο χαμηλές τιμές, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Τριήμερο προσφορών στα Lidl με κριτικό παξιμάδι χρυσός μήλος 600 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,59. Παραδοσιακό γιαούρτι πρώτιο γάλπο 240 γραμμάρια 30% φθηνότερα 55 λεπτά. Και πατάτες μεσσηνίας νέας οδειάς το κιλό σε απίστευτη τιμή 79 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Τι λες κάθε φορά που βλέπεις πόσο ήρθε το ρεύμα του σπιτιού σου? Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που πρέπει να το πληρώσεις? Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που σκέφτεσαι τι έχεις να τραβήξεις αν θες να αλλάξεις πάροχο? Πω πω πακέτο. Εντελώς συμπτωματικά το ίδιο θα πεις και για το νέο πακέτο που ήρθε για να σε απαλλάξει από όλα αυτά. Ελπέντισον Home Pack. Πω πω πακέτο. Το πρώτο κουτί με ό,τι χρειάζεσαι για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου. Απόκτησε το τώρα και άλλαξε πάροχο απίστευτα απλά, κερδίζοντας έως και 32% έκπτωση στο ρεύμα σου και 45 ευρώ δώρο στο λογαριασμό σου. Θα το βρεις στα καταστήματα Public, Media Markt, Electronet, Foss. Ελπέντισον. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια.
Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή ΡΑ. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου. Μια οικογενειακή επιχείρηση με πρότυπες εγκαταστάσεις στην Κρητιά Θεσσαλονίκης ήδη 40 χρόνια στο χώρο. Στα καταστήματά μας ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα της φαγής, όπως και το κτηνοτρόφο. Προτείνουμε έτοιμες λύσεις με συνταγές που οι ρίζες τους βρίσκονται χρόνια πίσω. Σουτζουκάκι όπως παλιά. Κεμπάπ από Ανατολή. Μπιφτέκι Θεσσαλονίκης. Και φταίδες με φρέσκο δυόσμο. Κρέατα Χατζιαγόρου. Στο Καπάνι Βλάλη 35, στον Εύωσμο Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Ούτε κρύος, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρας. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Εύωσμος Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Όχι πια. Γιατί τώρα υπάρχει το Apollo Airport Parking. Τώρα και με σούπερ προσφορά τριημέρου. Κάθε Παρασκευή έως και Κυριακή αφήνεις το αυτοκίνητό σου μόνο με 10 ευρώ. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-474041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο, αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτου. Από όλο και ξένιασε. Είσαι αγρότης? Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε: τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε? Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε! Πες του να πάει στη Στάνταρ! Δίκτυο καταστημάτων Στάνταρ. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sales service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου και αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Στάνταρ. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με την ώρα των ακροατών. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή και την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό. Στο www.startu.gr, μεγάλο παζάρι ανταλλακτικών και όλες οι μηχανές των αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Οι 5 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες, άλλος ένας μπορεί να τηλεφωνήσει. Να πω ότι χορηγός μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία σας προσφέρει το Hyundai i20 με σέρβις εντελώς δωρεάν. Τόσο η εργασία όσο και τα ανταλλακτικά για 3 χρόνια. Κάντε το δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, γιατί τέτοιες προσφορές μόνο στην Εσκιά της Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τι κομματάρα έχεις βάλει, λέει, δώσ' το λίγο. Άντε, δώσ' τον κόσμο να μην ουλιάζει.
Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Λοιπόν, λάθος πήρατε. Καλά. Σε λάθος ράδιο πήρατε. Λάθος πήρατε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Ο Κολοκοτρώνης είναι. Ραπτόπουλε. Ναι κύριε. Είμαι από αυτό το παραλίμνιο που δεν γνωρίζεις. Δεν το ξέρω. Να σας πω τώρα. Έχει ποιο καμιά είναι το λίμνη. Να σας πω ποιο είναι το παραλίμνιο. Το παραλίμνιο είναι πρωταθλητής της ΓΑΜΑ Εθνική στον πρώτο όμιλο. Όχι άλλο λέω, το χωριό. Περίμενε. Το κυπελούχος σε 230 χωριά στο νομού Σερών. Λοιπόν, είναι 15 χιλιόμετρα προς τη Δράμα από τις Σέρες. Είναι η πιο νοικοκυριμένη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν το αμφιβάλλω, γιατί λοιπόν, πέρα από την πλάκα, μετά από μας, η Σερέη, ένα λεπτό, η Σερέη είναι ένας νομός που έχει πολλούς νοικοκύριδες. Λοιπόν, μετά από μας είναι ο ΠΑΟΚ. Μετά από μας είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στο νοικοκυριό. Να ξέρεις ότι οι ποδοσφαιριστές προπληρώνονται και τον άλλο μήνα. Πώς λένε δηλαδή, τον πρόεδρο, αν μάθετε τι δουλειά κάνουν. Τι δουλειά κάνουν. Εργοστάσιο έχουν εκεί αυτοί που βοηθάνε. Α, τα ξέρεις κόκκινε. Εσύ τι λες, δεν φρόντισα να μάθω. Λοιπόν. Πού το έχουν το εργοστάσιο, στη Βουλγαρία. Εκεί. Στην Ελλάδα. Όχι, στο παραλίμνιο. Στο παραλίμνιο. Ο ιδιοκτήτης και το δεξί του χέρι βοηθάνε την ομάδα. Έχουν εργοστάσιο στην. Και δεν το πήραν στη Βουλγαρία. Θα παρασημειοφορηθούν. Το πιο νοικοκυριωμένο σύλλογο. Ισχύει ό,τι λες. Μπράβο. Λοιπόν. Περιμένετε, ψέματα δεν σας πω. Ένα πράγμα δεν σας πω. Ο Απόλλων Παραλιμνίου το χρόνο θα παίξει στη Β' Εθνική. Οχ, αυτό είναι το θέλω σας. Να σε γερός, φιλιά, ωραίος. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει εργοστασιάρχης που έχει σε εργοστάσιο στις Σέρες και δεν το πήγε στη Βουλγαρία. Μπράβο του. Επόμενη γραμμή. Αυτός είναι Ευπατρίδης. Όχι ο κόκκινος που κλέβει την εφορία με τον Ραπτόπουλο, να πούμε. Καλημέρα, ναι. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Εμείς θα κατεβούμε. Για να μας δείτε ότι δεν θα κατεβούμε. Εμείς θα κατεβούμε. Κακώς θα κατεβείτε. Άμα κατεβείτε, θα πλακωθείτε στο ξύλο. Και το ξύλο θα κατεβούμε και θα το φέρουμε. Δεν μην καυγίζεις. Άσε τώρα που θα το φέρεις εσύ. Ο παίκτης θα το φέρει. Εσύ τι να φέρεις. Εσύ κανένα σπασμένο κεφάλι, κανένα λάφυρο από κάνα εξή θα φέρεις. Τι θα φέρεις εσύ. Άλλο λέω. Εσύ αυτό που λέει αφού θα το πάρουμε. Το είπαμε. Βρε γλυκό μου αγόρι. Άλλο λέω εγώ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι του Αντάρτικου ομάδα, το θέλει το μάτι στο Αντάρτικο. Τη βολεύει η φασαρία. Αυτό λέω. Ραπτόπουλα, αφού τις βλέπεις πως είναι. Θα τους πατήσουμε τρία μπαλάκια αυτή τη φορά. Δεν το έχει πιο πιθανό αυτή. Είναι, φίλε. Από την αρχή. Από την αρχή να τελειώνουμε. Τους βλέπω κρεμασμένους. Ρίμα, σαν το στίχο της γριάς. Αυτά εδώ που λες. Ναι. Αυτά εδώ που λες. Για αυτούς που είναι γύρω-γύρω από τον ΠΑΟΚ. Αφού συναντήθηκες με τον Σάββιδη, γιατί δεν το τα είπες. Και πού ξέρεις εσύ. Πού ξέρεις αν τα είπε ή όχι. Τι είπα, αν το τα είπες. Το τα είπες, Ραπτόπουλα. Εσύ τι λες να πήγα, να ζήτησα. Είσαι μεγάλο. Δεν μου λες. Θες να τρυπήσεις την ΑΕΚ τώρα που μπορείς, αλήθεια. Άστα ρε τα σακά. Αλήθεια. Δεν θα την τρυπήσω απλά κόκκινε. Περίμενε, πέρα από το αγωνιστικό. Αν μπορείς να αγοράσεις τη μισή ΑΕΚ παραμόνη του τελικού, θα το έκανες δε ή όχι. Ποιον αρέσει, ποιον να τον Χριστοδουλόπουλο. Ναι, αυτούς που σε κερδίσανε μέσα εκεί. Όχι. Με 10 παίκτες. Όχι. Εντάξει. Όχι. Και εγώ τους κέρδισα αυτό που λέει τώρα. Ο κόκκινος τις λέει αυτές τις λακαμίες, φίλε, έτσι λέω. Okay, καλά, ρε κόκκινε, πλάκα με κάτι. Ποιον αγοράσω. Μην παίρνεις κανένα, φίλε, αν μπορεί να τον τρυπήσεις. Ενώ. Κοίτα. Σου παίρνει το πρωτάθλημα, μην τρυπήσεις. Εγώ ένα παίκτη. Εγώ ένα παίκτη θα αγόραζα. Γλυκό αγόρι. Το λιβάγια. Άστα πιο λιβάδια, ρε. Έχω Πέλκα και Πρίγιοβιτς και μπορώ να πάρω κόντε Πέλκα Πρίγιοβιτς. Άλλο εκεί. Εγώ ένα παίκτη θα παίρνα. Ή τον Κάλλο ή τον Σιμόε θα παίρνα. Ο Σιμόε θα παίρνα, ρε. Το Σιμόες θα έπαιρνα ρε, ποιο να αραούχο θα έπαιρνα. Το Σιμόες, να τον βιδώσω μπροστά από τα στόπερ και να σου πω και ποιον άλλο θα έπαιρνα. Αυτό το τρελό είμαι καψούρα μαζί του, με το Βράνιες φίλε. Αυτό το τρελό μαζί με το Βαρέλα 2 και το Σιμόες 6. Κι άμα φάω γκολ με τον Πασχαλάκη τερματοφύλακα να πούμε. Εντάξει, έλα γράψε μου, πάμε επόμενη γράμμα. Έλα γράψε μου, καλημέρα. Πάρω το Λάζαρο και τον Γκάζαρο τώρα. Το Σιμόες θα πάρω. Και το Βράνιες 2. Βόδι κόκκινε. Άρα Ηρακλειδέας δεν είσαι. Με τον Κουτσοπαναγία και έβγαινες 8ος. Καλημέρα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Έλα είμαι εγώ που σου έστειλα το μήνυμα για το Μελισανίδη. Για το 5.000. Είσαι respect φίλε. Θα σου πω γιατί σε πήρα. Προσκυνάω φίλε. Άκουσε με. Σε πήρα να μιλήσουμε σοβαρά. Είμαι εξής από Νέα Σμύρνη. Ναι. Μιλάς με έναν άνθρωπο του οποίου ο παππούς ήταν ιδρυτικό μέλος της ΑΕΚ.
Σεβασμός, πολύ ωραία. Παρακολουθούμε. Και ο πατέρας του, ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φίλων ΠΑΟΚ Αθήνας. Με το γέρα τον Κωνσταντινίδη, τον Δημήτρη. Είσαι ωραίος. Με το Χάψα το δικηγόρο, οι παλιοί που μ' ακούνε ξέρουνε. Έχω γνωρίσει και το στρατηγό, το Μανάβη που λένε πάνω. Έτσι. Το Τζαμαλίκο. Ο Τζαμαλίκος, ναι. Μπράβο. Και θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ποδοσφαιρική, οπαδική και κοινωνική νοημοσύνη. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και σε πήρα να σου πω ότι με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ ΑΕΚτζίδων και ορισμένων ΑΕΚτζίδων και ορισμένων ΠΑΟΚτζίδων. Οι γάβροι καταφέραν να μας κάνουν σαν τα αμούτρα τους μάγκες. Ωραίο, εσύ φίλε, μ' αρέσεις. Και μιλάς πάλι με έναν άνθρωπο. Μιλάς με έναν. Γιατί δεν θέλω να σου κρατάω τις γράμμες. Μιλάς με έναν άνθρωπο που όταν η ΑΕΚ δεν παίζει στην Αθήνα πηγαίνει και βλέπει τον ΠΑΟΚ. Είσαι ωραίος. Και αν θέλετε, σκεφτείτε πέντε πράγματα. Οι ομάδες δεν είναι των αφεντικών, είναι του κόσμου, με όλα τα ελαττώματα και τα προτερήματα. Μ' αρέσει, να είστε καλά, γεια σας. Ωραίος. Θα τον έπαιρνα πουλητή στην εταιρεία μου. Παρακαλώ. Τρομερός, επικοινωνιακός, φοβερός ακροατής. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ναι. Εντύπωση. Χρόνια πολλά, Χρυσός Ανέστη. Μπράβο, μαγιά. Από το πρωί, παιδιά, ακούμε, θα γίνει το παιχνίδι, δεν θα γίνει το παιχνίδι. Να γίνει, να μην γίνει. Χάνουμε την ουσία. Ποια είναι η ουσία του ΠΑΟΚ? Χάνουμε την ουσία. Για μένα, ευκαιρία του ΠΑΟΚ που μια ζωή τρυπιέται και είναι και τρυπημένος αυτή τη στιγμή, και για να φανεί και η μάγκια του Ιβάν, πας στην ΕΠΟ, αφού έχεις και απειλή από τη FIFA να γίνει για Brexit και τέτοια που λένε, κάνεις πρόταση. Ή μη δικαιώνεται, και σας υπόσχομαι δεν πρόκειται να πέσει τρίχα κάτω. Αν γίνει το παραμακρό, σκίστε με. Δώσε και μια επανάληψη με τον Ολυμπιακό και να είσαι και καβάλα από πάνω. Εγώ αυτή την πρόταση έχω. Και να μην πειραχτεί ούτε ρουθούνι να ανοίξει στην Αθήνα. Αυτά είναι τα θέλω σου, φίλε. Ωραία. Τα θέλω. Τα θέλω, δεν είναι όπως σε παίζουν, Γρηγόρη. Έτσι πρέπει να παίξεις. Έτσι είναι η γνώμη μου. Όταν δεν παίζεις με καθαρά χαρτιά, έτσι είναι. Εσύ είσαι υπέ... Και το θέμα του Χριστοδηλόπουλου. Ναι, τι τώρα πίστε. Τι προέκυψε. Δεν όταν τον ήθελα εγώ στα καλά του. Βρε άλλο λέω. Θα σε χαλούσα να τον τρυπήσει τώρα παρά μόνο Ιταλικού. Τι να πάρω τον Χριστοδηλόπουλο. Τον οποιοδήποτε. Το μισοτελειωμένο. Ρε φίλε, θα τον τρυπήσει άμα τον πάρει. Εγώ θα προτιμούσα να πάρω αυτό που είπε ο Κωστής. Εδώ ρε έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για παίκτη ο οποίος παρίστανε το αριστερό μπακ, τώρα πλάκα μου κάνει. Και με το ζόρι έπαιζε. Θα σε πειράξει να δώσει 600. Αυτές οι βλαχομαγκές πρέπει να τελειώσουν κάποτε. Καλά. Αυτές οι βλαχομαγκές πρέπει να τελειώσουν κάποτε. Επικοινωνιακό είναι το θέμα. Επικοινωνιακό. Εγώ τον Χριστοδηλόπουλο, Γρηγόρη, μόνο με μία περίπτωση θα τον έπαιρνα για το ταλέντο του. Του χρόνου στην ανακαίνιση να μας βοηθήσει στα πετά. Καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Να είσαι καλά. Αποθυμένα βγάζεται με τον Χριστοδηλόπουλο. Ναι. 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 Ναι, ναι. Ναι. Γρηγόρη. Έλα, φίλε μου. Ο Μάριος από εκεί από την ταβέρνα στην Πότσαρη ακούει? Μπορεί να ακούει. Λοιπόν, θέλω να τον πω. Γεια σου, Μάριε. Μου έλειψε το καπνιστό σκουμπρί σου και το τσίπουρό σου. Είμαι ο Πάνος από την Αλεξανδρούπολη. Θα το πιάσει αυτός. Και το άλλο που θέλω να πω είναι για τον τελικό. Να έρθουν οι οπαδοί εκατέρωθεν. Να γίνει ένας ωραίος τελικός. Με φωνή να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Και το άλλο, θα παρακαλέσω τον κύριο Σαββίδη να φορέσει τη φόρμα του ΠΑΟΚ με το σκαρπίνι πάλι για να μας διασκεδάσει στο τελικό. Γεια σου, Μάριε! Πάνε ρε κόκκινε, ζάχαρος έγκες, καλησπέρα πες, ναι! Καλησπέρα σας! Καλησπέρα σας! Πριν πω οτιδήποτε για τις 12 Μαΐου και το τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ, κύριε Γρηγοριάδη, Στέλιο, διάβαζα το άρθρο σας με μεγάλη προσοχή, το οποίο σχολιάζεται επόπτες και ηγετητές. Ξεχάσατε όμως τον κύριο Καλφόγλου. Γιατί? Επειδή είστε αμερόληπτοι, συγκλονιστικοί και πάρα πολύ αντικειμενικοί. Κύριος Γιώργος Πούζος, κύριος Δημήτρης Μπούζας, κύριος Άρης Νικολάκης και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ελάτε στις 12 Μαΐου στην Αθήνα, έχει σέρβις γενικό, έχει αλλαγή λαδιοκινητήρα. Κουρασμένος είσαι. Έχει, ορίστε. Κουρασμένος είσαι. Κουρασμένος είμαι. Δεφορμέ είσαι μάλλον. Ρε Κωστή, εκτίθεσαι και είσαι άνθρωπος που γνωρίζει 800 κιλά μπάλα. Εκτίθεσαι και είσαι άνθρωπος που γνωρίζει τόνους ποδοσφαίρου. Από σένα έχουμε μάθει μπάλα άπαντε όσοι θέλαμε. Εκτίθεσαι με αυτό που λέμε. Με 10 παίκτες στην Αθήνα τους έκανα γιογιό. Ναι, αλλά οι μήνες που περάσανε δεν είσαι σε φόρμα τώρα. Και μια ΑΕΚ, αν χάσει τη φρεσκάδα της και τη φόρμα της, ναι, είναι πρόβλημα. Δεν εγώ έχει τους παιχταράδες να σηκώσουν στην πλάτη και τέτοια.
Μετά. Άκου. Δεκάρι η ΑΕΚ δεν έχει. Δεν χρειάζεται δεκάρι. Έχει πρόβλημα στη δημιουργία. Άκου λίγο. Εάν η ΑΕΚ δεν κλέψει την μπάλα γρήγορα στο κέντρο, να βγει στα 30 μέτρα επίθεση, δεν μπορεί να χτίσει επιθέσεις από πίσω. Και φάνηκε στα μικρά μάτς. Θα δώσει πρώτο ρόλο Χιμένες. Και επίσης, αν εξαιρέσω τον Λάζαρο σε στυλ εξτρέμ, άλλον εξτρέμ η ΑΕΚ δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Εξτρέμ δεν έχει. Δεκάρι δεν έχει. Ναι, έχει δύο ωραία φορ, τα οποία αν βγουν από την περιοχή, που βγήκανε χθες, δεν μας λέει και τίποτα το έργο. Βγήκανε χθες. Κάναν συμμετοχή. Βγήκανε χαφ. Πήγαν να μπουν. Δεν μπήκανε. Τα καλύτερα αμυντικά χαφ στην Ελλάδα. Έχει τρομερούς. Πίσω σου γραμμή, αγόρι μου, είναι αυτή που σου δίνει μαζί με τα χαφ, τα αμυντικά. Η πίσω σου γραμμή, ο τερματοφύλακας, οι τέσσερις και οι δύο στα χαφ. Και φυσικά στην περιοχή όταν φτάσει μπάλα οι δύο φορ. Πλάγια, εξτρέμ και δεκάρι, πήρες το Μασούτ, έχεις τον Μπακασέτα και τα λοιπά. Δεν βγαίνεις σε δεκάρι και σε εξτρέμ. Γι' αυτό, ακού λίγο. Δεν βγαίνεις σε δεκάρι και εξτρέμ, γι' αυτό ταλαιπωρείσαι όταν βρίσκεις τη Λάρισα, όταν βρίσκεις τη Λάρισα στο ΟΑΚΑ, όταν βρίσκεις την Πλατανιά στην Πλατανιά, όταν βρίσκεις τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, όταν βρίσκεις τα Γιάννενα στα Γιάννενα και σου παίζουν 30 μέτρα την άμυνα. Κουτουλουπού. Συνέχισε τώρα. Ο Πάο την άμυνα του την παίζαν στα 65 μέτρα, κύριε Γρηγοριάδη. Εγώ έφτισα αίμα εκτός τη Ξάνθη και τη Λαμία στο ΟΑΚΑ. Έφτισα αίμα για να πάρω αυτό το πρωτάθλημα. Εσείς πήρατε 15 βαθμούς, σε λέω κύριε. Καλά ρε, δεν χαίρεσαι που σε λέω ότι θα χάσεις το πρωτάθλημα, το κύπελο. Ορίστε. Άμα λέει αυτός ότι θα χάσει το κύπελο, το πήρες. Αυτός κόκκινε εμείς για να το φτάσουμε, θέλουμε άλλα 200 χρόνια να βλέπουμε. Καλά, καλά, εσύ φάε τώρα σανό. Άλλα 200 χρόνια να βλέπουμε, σανό. Δεν θα το φτάσουμε. Εγώ, το Χριστοδουλόπουλο τον είδες. Έμαθα ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έβαζε σε βίντεο για να δει αν μπορεί να το κάνει. Άντε, γεια. Παρακαλώ. Ακούτε. Έλα. Ακούτε. Ναι. Λοιπόν, Αλέξανδρος από εγώ. Να πω δύο κουβέντες στο φίλο Άκη, ότι στο πρώτο λεπτό στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ έγινε μια φάση από δεξιά. Θυμάμαι καλά, πρώτο λεπτό. Σε ίδιο μάκα από δεξιά και πιερίνα. Ρε πως σε πούλησες τον Μπουφάρτη. Άρα τα τώρα. Μας κόβει τη φάση. Στο τρίτο λεπτό, πάλι ο Βιερίνα του λέει ο Λουτσέσκου πάνε την αριστερά και ο Μάκης δεν θυμάμαι εσύ. Καθίστε και δείτε στην Νόβα. Τι γιογιό μας έκανε η Άρης στο πρώτο κομμάτι. Στο τρίτο λεπτό πάλι ανήπαρα το offside. Αυτό το θυμάμαι του κύριε Σάκης. Και να του πάω και ένα τραγούδι παρακαλώ. Να δείτε κάτι. Να βάλω εγώ ένα τραγούδι. Γεια σου Αλέξανδρε. Λέει ο φίλος ότι... Λένε μέσα ενημέρωση στην Αθήνα ότι έχει κλείσει ο Ολυμπιακό. Το έχω ακούσει, φίλε. Ποιος? Για τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος, ναι. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάτε. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Μιλάμε πρώτη φορά. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Και εγώ χαίρομαι και με τον κόκκινο. Ναι. Αλέξανδρος, τηλεφωνώ από Ημιτό και είμαι ΑΕΚ. Ο Ημιτός που είναι. Σπάτα Ημιτός, αυτή η ομάδα είναι. Όχι, Ημιτός, Βίρονας, Παγκράτη. Συγγνώμη, ναι, μεταξύ. Ναι. Λοιπόν. Είναι εκεί που τρέχει ένας ποταμός, να πούμε. Όχι. Όχι, αυτό που λέω. Να πω αυτό που όχι, θέλω. Όχι, συγγνώμη, φίλε. Δεν σου είπα ότι τρέχει αυτό το ποτάμι. Εκεί που τρέχει ένας ποταμός. Δεν έχει ποταμό, Ημιτός. Μήπως κάθεται και μια κυρία μπροστά που κρατάει ένα μπρέλα. Ο Ημιτός ψηλά δεν είναι, ρε φίλε. Δεν είμαι στο πανόραμα, το Δημητσό είμαι. Τι εννοεί, δεν έχω καταλάβει. Θέλω να πω δηλαδή. Γιατί αυτό ξέρει τι ρώτησε. Στάσου ρε φίλε. Εγώ μια φορά πήγα να δω ένα μάτς Χαραβιακός Ιωνικός. Εκεί κοντά είναι ο Ιωνικός. Έκανε το κατάσκο που τα λέμε. Σκάσε ρε. Χαραβιακό Ιωνικό που πήγα εκεί επάνω. Κοντά εκεί δεν είναι ο Ιμητός. Άσε κάθηκες. Πού να. Θα συγγελάσω γιατί τώρα έχω μετακομίσει. Φίλε, δεν ξέρει, ρε, τώρα μετακόμισε. Πες ό,τι θες για τον Ημιτό και ας το φαλακρό. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, τώρα αλήθεια θέλω να σου πω εντάξει για να μην χάσω τον τρεμό μου. Σοβαρά τώρα, για την ΑΕΚ. Να το πει. Γιατί και διάζει, ρε. Σκάσε, ρε. Πες, ρε, φίλε, ήρεμα και καθαρά ό,τι θέλει. Ναι, λοιπόν.
πέρα μου άρεσε πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι. Πέρα με εξαίρεση δύο αντιπιθέσεις που έκανε η Λάρισα. Ε, βέβαια, ρε, με τι αντιπιθέσεις. Με τρία center back έπαιζε σε ένα ημίχρονο. Αηδία κατάντησες. Το ξέρω, αλλά έκανε δύο αντιπιθέσεις που μπορούσαν να σκοράρουν. Αλλά ο Μπάρκας τι έβγαλε. Πρώτος MVP ο Μπάρκας. Δεύτερος MVP ο Λάζαρος στο τελευταίο λεπτό. Τι να πεις για μια ομάδα τη Λάρισα που της πήγε το σκάδο στην κάλτσα, συγγνώμη, για να κρατήσει, για να διατηρήσει αυτό το 2-1. Εσύ ρε φίλε, αν ήσουν Λάρισα ή ήσουν ο προπονητής του Κου, γιατί θα έκανες, για πες μου. Γιατί κατηγορείς... Θα έπαιζα κλειστά, θα έπαιζα πολύ κλειστά. Άρα έκανε το λογικό. Το αντιποδόσφαιρο έπαιξε. Εντάξει, κοίτα, ήμουν έτοιμος να κλέψω από τα νεύρα μου. Η Λάρισα σε έκλεισε καταπληκτικά. Τα τρία center back είχε ένα λίμπερο, το Μόρα έπαιζε λίμπερο ή ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς έπαιζε λίμπερο. Πολύ κοντά στα center back ο Μπασούρας, αριστερά ο άλλος ο center back που ήταν ο πλάγιος back. Πέντε κοντά οι δύο, πάρα πολύ κοντά οι γραμμές. Αλλά όταν κέρδιζες την μπάλα, δεν είχε την ταχύτητα, την επινόηση, την εκπαίδευση να φύγει στους χώρους. Συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή το να παίρνω την μπάλα, να μην μπορώ να τη δώσω κάπου, να την κρατήσει έστω. Εγώ δεν σου λέω να φύγω στα 60 μέτρα με ταχύτητα. Να την κρατήσω, να την ξαναδώσω, να πάρω ένα φάουλ, να ανασάνω κτλ. Ήταν πολύ κουραστικό αυτό. Κοίτα, Κώστα μου, συμφωνώ μαζί σου και συμφωνώ στο πρόβλημα δημιουργίας. Όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο δεκάρι για να τροφοδοτεί τα φόρ. Έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς. Θέλω να πεις τη γνώμη σου, έτσι. Ο Λεωζίνιο έλειψε χθες. Αντίθετα. Θέλω να πεις. Άστο Λεωζίνι. Θέλω να πεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή κατάλληλο δεκάρι για να τροφοδοτεί σωστά τα φόρ. Έχεις, ρε φίλε. Ποιον έχει. Ποιον. Ποιον. Ποιον έχει. Δεν είναι ο Λιβάγια. Φόρ είναι ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια παίζει εύκολα. Φόρ είναι ο Λιβάγια. Παίζει εύκολα δεκάρι. Δεν είναι. Τον είδα χθες. Ο Μπακασέτας βρωμά τα πόδια από την καθυστέρηση. Έχει ένα τρομερό αριστερό σουτ και από εκεί και πέρα τίποτα. Ο Μασούτ είναι να τον πάει στο Καρύσιο γυροκομείο, στον τρίτο όροφο κάτω από το υπόστεγο και να τον τραβήξει στα φάρμακα. Ποιο Μασούτ τον πήρατε, ρε. Με τα ψέματα παίρνει Άικ Ντάμπλερ, με τρελάνετε, ρε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σου, ημιτό. Γεια σου, ημιτό. Πού είναι ο ημιτό, είπε ψηλά είναι. Καλημέρα. Αχίλε ψηλά στον ημιτό, υπάρχει μυστικό. Έχει τραγούδι. Λέγε, φίλε, ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Ακρίτες από Λευκάδα. Λευκάδα. Θέλω να πω στους οπαδούς της Λίτσας ότι δεν θα πάρει ο δεύτερος το πρωτάθλημα. Να το πάρουν απόφαση. Επίσης, να ξέρετε ότι οι Ρώσοι έχουν μόνο εχθρούς. Δεν έχουν φίλους. Γι' αυτό και ξέρουν να τους ξεκάνουν εύκολα. Χθες τους ακούσαν, λέει, τον πράκτορα το Ρώσο εδώ πέρα, στην Πηλαία τον πήρα. Άκου, εάν είχε πάρει ο Σαββίδης τα μικρόφωνα και έκανε το Μακεδονομάχο, θα είχα εγκαταλείψει κάθε ελπίδα. Τώρα που δεν μιλάει, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Το Γεωργιανό. Και θέλω να πω στο φίλο μας το Σκουτέρι, αφού λέει ο Κομίνης ψέματα ότι σταμάτησε τον αγώνα στο 1-0, αρκεί αυτό για να ξαναγίνει ο αγώνας και να μην μιλάει κανένας. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι λύνονται τα προβλήματα, παιδιά. Χαιρετισμούς από Λευκάδα. Να σε γερός. Τι Γεωργιανός, τι Ρώσος, ρε Κόκκινη, έχει διαφορά. Καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχει ο Ρώσος με τον Γεωργιανό. Είναι ένας από τους πιο διαβόητους κακοποιούς που έχουν σκληθεί. Φρέ, είναι Ρώσος. Τι Γεωργιανός είναι. Άλλο Γεωργιανός, άλλο Λιθουανός. Άμα πάρεις μια Γεωργιανή Ρωσίδα, δεν τη λες στη γειτονιά. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Άντε, τι να συνεννοηθείς, άλλο Γεωργιανός, άλλο Ρώσος. Είναι άλλα έθνη. Ίδια φάρα είναι. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης είναι άλλα ίδια έθνη. Ίδια φάρα καλά, είναι. Okay. Άσε με τώρα. Καλημέρα. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Ραφτ, είναι η πρώτη φορά που Πέτρος από Ξάνθη. Γεια σου, Πέτρο. Έχω πάρει πολλές φορές που έχουμε μιλήσει. Ναι, Πέτρο μου, ναι. Ναι. Εχθές έπαιρνα μία ώρα, δεν μπορούσα να βρω γραμμή. Ναι, είχε θέματα. Ναι. Για τους παίκτες που έλεγες ότι μπορούν να σταθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα. Τους παλιούς. Ναι. Να σου πω μερικά ονόματα. Για πάμε. Σκαρτάδος. Είπαμε, ναι. Ο Γιώργαρος ο Μεγάλος. Έτσι. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Κωστίκος. Κωστίκος, ναι. Φραντζέσκος. Όχι. Δεν μιλάω για πάω ξύδες. Όχι, μόνο. Όχι, όχι. Ωραία, άκουγε τα ονόματα. Εγώ θα λέω, ναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι θα κάνεις εσύ λάθος. Για την γνώμη τη δικιά μου. Φραντζέσκος, όχι. Πάμε παρακάτω. Ντίνος Κούις. Ντίνος Κούις, ναι. Σαραβάκος. Ναι. Αντωνίου. Όχι. Γιατί? Τον Αντωνίου το ψηλό του Παναθηναϊκού. Πολύ αργός. Πολύ αργός. Αργός, αλλά ήταν το μηχανάκι. Ναι, ναι, πολύ αργός. Πάμε παρακάτω. Ο Λιβαθινός δεν τον πάρει με τίποτα, εντάξει. Ναι. Πάμε. Ο Ντέμις. Ναι. Τα μάτια έπαιζε σε οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, 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 ναι. Ο Ζουνίδης, ο δικός μας ο Ξανθιώτης. Αργός. Αργός, αλλά ήταν
Αργός. Πεδαράς ο Τζέιμς Μποντ, αργός. Ναι. Ο Τουρσουνίδης ο μεγάλος μας. Ο Τουρσουνίδης με τα ουίσκι πόπ είναι ούτε απ' έξω από τα αποδυτήρια δεν περνούσε. Πάμε παρακάτω. Πεχταράς, ο Τουρσουνίδης, άκου. Ο Τουρσουνίδης. Αν το θυμάσαι, αν το ξέρεις. Άκου για τον Τουρσουνίδη. Ο Γρηγοράκης. Στάσου. Ο Τουρσουνίδης, εάν ήταν λίγο αθλητής. Βέβαια, συμφωνώ. Ποιο πάω. Βασικό δεκάρι. Βασικό δεκάρι. Τι λες τώρα, ρε. Ταλέντο. Τελώς. Ναι. Και τελευταίον άφησα έναν που έπαιξε και στον Ηρακλή, στον Γρηγόρη. Ποιον? Φώτης Παπαδόπουλος, Ξάνθη. ΑΟΚ. Φώτη Παπαδόπουλο που έπαιζε στον Εθνικό. Ο Φώτης Παπαδόπουλος έπαιζε στον για Εθνικό. Να εξηγήσω στην Ξάνθη. Στον Εθνικό κάθε έπαιζε. Κάθε εβδομάδα έπαιζε σε διαφορετική θέση. Στον Εθνικό. Τότε λοιπόν, τα νούμερα ήταν από το 1 ξέχασε στο Λουκανίδη. Ξέχασε στο Λουκανίδη. Άσε κοινά, δεν μιλάμε για τους θεούς τώρα. Μήμης Παπαϊωάννου και Λουκανίδης, εντάξει. Μία ένσταση είχα για τον Αρδίζογλου που έλεγες. Δεν έπαιζε ο Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου έκανε τρίπλα πάνω στη γραμμή 30 μέτρα. Δεν πάνε έκανε ο Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου ήταν για παιδί με ειδικές ανάγκες να το πω. Ωραία, στα πιο πολλά συμφωνούμε. Ναι. Το δεύτερο, για να μην σας παίρνω το πρώτο. Όχι από ταλέντο, από μυαλό. Ναι, συμφωνώ. Όχι από ταλέντο, από μυαλό. Έτσι. Αλλά, επειδή σε παίρνουν διάφοροι μυστήριοι, ναι. Γραφικοί, ναι. Κάθε μέρα, ναι. Λες και έχουν. Δεν ξέρω, στο Μετρόπολης είναι ίδρυμα, ναι, είναι ίδρυμα το Μετρόπολης, ίδρυμα. Ναι. Μη δίνετε τόσο βήμα στα ΕΚΑΚΙΑ. Έχουν αποδραστηθεί τελείως. Αυτό είναι αντι... Και κυρίως οι Ολυμπιακοί που, ναι, πρέπει να βάλουν το κεφάλι κάτω τα σκέλια και να μην μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, λέτε εσείς ότι στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα έπαιζε με 10 παίκτες η ΑΕΚ, έτσι. Για ένα 20 λεπτό. Μετά έφαγε και ο ΠΑΟΚ κόκκινη, αν θυμάσαι. Τρύπημα, ναι. Ο ανόητος ο center back που τον πήγε να εγώ με χίλια. Φύγε, διάλειμμα, διάλειμμα λέω. Άλλος ένας. Γρηγόρη, προλαβαίνουμε άλλο, εσύ τι λες. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ότι πιο γρήγορη. Δύο λεπτό, ότι πιο γρήγορη. Ναι. 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 Άλλος. Άλλος, μάλιστα. Δώσε τον άλλον. Υπέρ τον άλλον. Α, τον έριξε. Τον έριξε. Λοιπόν, μισό λεπτό να διαβάσω μηνύματα. Διάβασε μηνύματα. Κόκκινη με τις κρυάδες που λες θα τη βγάλουμε κούτρα το καλοκαίρι με τους κάψους. Ούτε που θα ανάψουμε air condition. Είσαι. Αλλά είσαι παλικάρι, τα διαβάζεις, λέει 8-11. Ναι, κρύος παλικάρι, ναι. Ό,τι πήρε. Δικαίωμά του, αν λέει ό,τι θέλει. Ναι. Λοιπόν, ας πει για το πέναλτι έξω από την περιοχή, λέει ο Καστεριανός. Αυτό με τη Λαμία, πού να το πήρε. Ήταν έξω από την περιοχή. Φυσικά και ήταν έξω. Δικιά του ομάδα είναι η Λαμία όμως. Δηλαδή η Λαμία είναι... Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πήρε φιλικά και αυτό στη Λαμία, εντάξει τώρα, άστο τώρα το έργο. Και στο ΆΚΑ η Λαμία τα πόδια ανοιχτά. Σ' αρέσει. Τι να μ' αρέσει. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το i20 με δώρο 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Ναι. Και, και η εργασία και τα ανταλλακτικά. Μόνο εκεί κάντε τώρα δικό σας τηλεφωνώντας στο 2315-596-596, γιατί η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος φροντίζει πάντα να έρχεται κοντά σας με μοναδικές και ασύλλητες προσφορές. Περισσότερα στο 2315-596-596. Ικανοποιημένος? Απόλυτα. Θα τριπλασιαστεί. Και τι έγινε, δεν παίρνω προμήθεια από εδώ εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Για άλλο λόγο, στο δείχνω. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα Voy & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voy & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voy & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Ματιά, 2. Πνεύμονες, 2. Σηκώτη όμως, 1. Επειδή ένα και μοναδικό σηκώτη, ένα και μοναδικό Liver Care. Πρωτοποριακή φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, κουρκουμά και χολίνη για το μεταβολισμό των λοιπών και την υγεία του σηκωτιού. Liver Care. Φροντίδα για το σηκώτη. Health Aid. 15 χρόνια στην Ελλάδα. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο.
Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Οτογκάζ Γαβριλίδης. Έχετε αγανακτήσει με το σύστημα υγρά αεριοκίνησής σας? Με 350 ευρώ δίνουμε τη λύση. Με πλήρη αλλαγή του συστήματος υγρά αεριοκίνησης με ένα λοβάτο και γραπτή εγγύηση ενός χρόνου. Με τη δύναμη του μπλε της λοβάτο. Μοναστηρίου 313 απέναντι από το Lidl. Τηλέφωνο 2310 510 398. Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω, διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου. Μουρουνέλιο Μόλερς χρειάζεσαι, αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο. Θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή happy days ή τίποτα. Κάποι ρυθμός, κάποι παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Για αυτά τα καλοκαίρι, Happy Days. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Την ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Με πάνω από 200 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη από μόνο 19,99, μήπως ήρθε η ώρα για ένα ταξιδάκι? Κάνε κράτηση τώρα στο ryanair.com ή μέσω του app. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλη απλής μετάβασης. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο ryanair.com. Σε 100 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Ωραία. Συνεχίστε ευθεία. Κάνε λίγο κέφι. Έλα. Συνεχίστε ευθεία. Σκάσε ένα χαμόγελο. Εγώ. Σε 50 μέτρα φτάνετε στον προορισμό σας. Λίγνισε, κορμάκι. Η διασκέδαση σε πάει από μόνη της στο Princess Hotel. Το Σάββατο 14 Απριλίου ο Λάμπης Ελληναίος. Και το Σάββατο 28 Απριλίου η Μαρία Κόνστα live με μεγάλες εκπλήξεις, δωρεάν είσοδο, ποτό και φαγητό. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Εδώ είμαστε και πάλι και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και τα 390 για να δικά σας. 955 γεννώ το μήνυμα στο 54-340. Τα 390 για δικά σας για τρεις, αφού μόλις τρεις είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει με τις γραμμές. Πάμε κατευθείαν να μην καθυστερούμε, παρακαλώ. Εδώ μεσημέρι. Γεια σου γιατρέ. Ωρα αυτό που είναι εκεί πέρα. Έξω είναι. Α, και θέλω να δώσω χάρο γιατί σήμερα δίνει μαθήματα με ό,τι μέσα της έξως. Γιατί αυτή τη στιγμή εγώ καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ ότι η ΑΕΚ τη χρονιά που μας πέρασαν καλύτερη ομάδα με αξιοπρεπέστατη παρουσία στην Ευρώπη, αλλά τώρα δεν βλέπετε σέρνετε. Αυτή τη στιγμή για μένα ο ΠΟΚ την έχει 3-0 αν παίζαν το Σάββατο. Παίζει ένα μήνα όμως. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πρέπει να ξεκουραστεί. Αυτό τι πρέπει να κάνει ο ΠΟΚ. Να μην της επιτρέψει να ξεκουραστεί. Πώς θα το καταφέρει αυτό. Όπως πολύ σωστά είπε ο Ραπτόπουλος, αν δει κανένα σκουτέρι στον ύπνο ότι κάνει Βαν Σαββίδη, δηλαδή με δύο λόγια, η ΑΕΚ να συνεχίσει να πιστεύει ή να φοβάται ότι η νίκη με το Λεβαδιακό το Σαββατοκύριακο δεν αρκεί για να της δώσει πρωτάθλημα. Ότι πρέπει να πάρει και τα επόμενα μάτσα. Να κουραστεί κι άλλο. Έτσι. Αυτό το momentum πρέπει να κρατήσει. Έτσι. Να αρχίσει να βγει απόφαση. Ακριβώς. Και πάμε τώρα παρακάτω. Από τη στιγμή λοιπόν που την έχει στην ΑΕΚ. Και μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Θεωρητικά τουλάχιστον είναι εκμεύσεις το φόβο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπεις κατ' εμέ τουλάχιστον σε αυτό που προτείνει ο Κόκκινος. Δηλαδή στο Λάζαρο, στο Λιβάγιο, στον οποιονδήποτε. Γιατί εντελώς. Αλλά εκεί τι κάνει τώρα, η ουσία ποια είναι τώρα. Ο Λάζαρος θα μπορεί να κάνει τέτοια χρονιά του χρόνου σε άλλη ομάδα. Άκουσε με, Κώστα. Κώστα. Πρέπει να δεις και το μέλλον. Και κάτι άλλο. Ναι. Ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φέτος από τζογαδόρ και άποψε χειρέτα. Έχει βάλει πολλά κρίσιμα γκολ στα 90. Έτσι. Αυτό δεν συνεχίζεται πάντα. Στην ομάδα της καρδιάς σου έχει κλείσει και της δικιάς του καρδιάς βέβαια. Από εκεί και πέρα. Εγώ θα πω και κάτι. Τον Ολυμπιακό έχει κλείσει ο Χριστόδουλος. Είναι δικιά μου της καρδιάς ο. Όχι, του γιατρού. Τι δουλειά έχω εγώ με τον Ολυμπιακό. Του γιατρού, ρε λέω. Ναι. Λοιπόν, η δικιά μου ομάδα έχει άλλο πρόβλημα. Δεν είναι η έλλειψη τύχης. Έκλεισε ο Χριστόδουλος, λέω. Μια τελευταία κουβέντα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας υποθέσουμε ότι εσύ, Κόκκινε, θες να πάρεις, λέμε τώρα, το δικό μου παίχτη, το Ραπτόπουλο και του δίνω εγώ 30 δραχμές και εσύ του δίνεις 100, ας πούμε, εντάξει. Ναι. Εγώ, αν είμαι πονηρός και μάγκας, θα πω, έλα εδώ, Ραπτόπουλε. Ακούς, Ραπτόπουλε. Ναι, αμέ. Βγες, κάνε δήλωση, σε παρακαλώ, ότι η ομάδα του Κόκκινου είναι μικρότερη και ότι δεν πρόκειται να πας, ότι εδώ στη δικιά μου την ομάδα είσαι μάγκας και είσαι ο καλύτερος. Θα μου πεις εσύ, μα μου δίνει πρόεδρε πολλά λεφτά. Ναι. Τι να πω, θα σου πω εγώ, δεν μου είναι Ραπτόπουλε. Έχεις μήπως έγκυος γυναίκα. Γεια σου γιατρέ. Τι θα πεις εσύ Ραπτόπουλε. Η ομάδα του γιατρού είναι η καλύτερη. Γεια σου γιατρέ. Γεια σου γιατρέ. Λοιπόν. Κλείνεις με αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω. Ναι, είσαι και λίγο άκομψος. Όχι, κλείνει με αυτό, ήταν καλή ατάκα. Συγγνώμη. Λοιπόν, γυρίσαν τη μία ηλιά αυτοί οι τρεις. Οι κλέφτες. Τη γύρισαν τη μία. Στην καπετάν Φιλότα Παπαγεωργίου, οι γύφτοι, γιατί τρεις γύφτοι ήταν. Τους είδα εγώ. Πες πινακίδες. Την Τρίτη θα πω τις πινακίδες. Την Τρίτη. Μημουρικότα. Την Τρίτη θα πω τις πινακίδες. Γιατί τους δίνουμε το δικαίωμα να γυρίσουν τις ελιές πίσω. Παιδιά, καλησπέρα. Δύο φορές που είδα τον Κωστή στον ύπνο μου, τη μία έπαθε έμφραγμα ένας φίλος μου 38 ετών, την άλλη πέθανε ο πατέρας φίλου. Στρατονόμος 4. Την άλλη φορά θα πεθάνει ο δικός ο παπάς έτσι και με δει στον ύπνο σου. Πάμε παρακάτω. Και θα πάθεις εσύ τώρα. Δεν έπρεπε, ρε φίλε. Όχι, του λέω την άλλη φορά που με θα με δει στον ύπνο του θα πάθει ο ίδιος αυτό που είπα. Πάμε επόμενο. Παρακαλώ. Ναι. Κουντέ. Ναι. Λοιπόν, ο πατέρας μου έκανε παπαξί για ένα λόγο. Ναι, αλλά σε έκανε και παίρνει και τα μπουφάν τον άλλον. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Ποιο μπουφάν πήρε? Το δικό μου. Τι εννοεί το πήρε? Το πήρε μέσα από τα μάξι. Το πούλησε στου γύρου του μαζί με τι ελιές. Είσαι σίγουρο? Ναι, είμαι σίγουρο. Καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον αδικείς. Τι? Μπορείς εγώ δεν αδικώ κανέναν. Ναι. Κοίτα το μοναδικό ρούχο. Τι αποδείξει να έχω, μωρέ Κόκκινε. Όλα αποδείξει πρέπει να έχω. Λέγε ρε φίλε. Ναι, έλα. Τι γίνεται? Καλά, φίλε. Λοιπόν. Ο Γρηγόρης είπε ότι έκλεισε ο Χρυσοδηλόπουλος στον ΠΑΟΚ. Στον Ολυμπιακό. Ναι, εγώ λέω ότι θα στον. Έτσι είπε, ότι έκλεισε στον Ολυμπιακό. Αφού έχει είναι ένα συμβόλαιο. Είναι ένα χρόνο. Έχει δικό του ρεπορτάζ ο Κόκκινος. Μια δική σου πραγματικότητα. Μπορώ να πω τα δικά μου. Μπορεί να πει τα. Την, έχω το δικαίωμα. Του εσώπου μύθο. Φυσικά εννοείται. Τέλειο. Για πε. Έκλεισε, λέει στον Ολυμπιακό. Έτσι λέει ο Κόκκινος. Έχει πυλοφορία. Εντάξει, έγινε παιδιά. Γιατί για να βλέπει τον εαυτό σου καθρεφτή. Τι είπες? Βλέπεις τον εαυτό σου καθρέφτη και γελάς. Όχι, γελάω με αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πειράζει? Όχι, θα μου ζητήσει την άδεια. Όχι, πειράζει, λέω. Καλά κάνεις και γελάς. Εντάξει, έγινε. Τα λέμε, γεια. Τίνο Δινόπουλε που φτιάχνεις ένα προφίλ για να γράψεις. Έχω δουλέψει και σε δισκάδικο. Μήπως είναι ντροπή.
Γιατί είναι ντροπή που δούλευε στα δικά μου. Όχι, λέει, σε δισκάδικο δούλευε και όχι σε δισκογραφική εταιρεία. Δεν χρειάζεται να σου αποδείξω, ειδικά εσένα, Στάσου, αν δούλευα. Δούλευε και σε δισκάδικο. Το 89, ναι, στον Μπάτση. Ο Μπάτση ποιο είναι. Πάτση, Πάτση. Χάρη Πάτση, ήξερα εγώ. Έχουν κλείσει τα δισκάδικα. Δισκοπολία έχουν κλείσει. Τότε ήταν ο Πάτση. Όχι, ρε, τι υπόγειο, ισόγειο. Πουλούσε δίσκου. Δηλαδή. Τσιμισκή μα, ο τέλο είναι για ντροπή είναι. Ποια είναι η ντροπή, ρε, χάσο. Δηλαδή, εγώ που κουβαλούσα θρανία ήταν ντροπή, δεν κατάλαβα. Καταρχήν. Σε κατηγορεί γιατί ήσουν. Όχι, λέει, όχι σε δικογραφική εταιρεία. Το ξέρει πάρα πολύ καλά που δούλευα. Σε ποια εταιρεία δούλευα. Στην Polygram δούλευε. Όχι. Για μένα λε. Όχι, εσύ ξέρει. Ξέρω, εγώ ξέρω, φυσικά. Προσπαθεί να γράψει. Α προπαθεί. Παρακαλώ. Λέγε. Ναι, γεια σα. Γεια σα, κύριε. Γεια σας, Μάκης Ρεβενά, τι κάνετε, ΑΕΚ. Πρέπει να είσαι 1,90, 110 κιλά μοσχάρι. Όχι, όχι, δεν είμαι καθόλου, είμαι 1,80 και 83-84 κιλά. Γιατί όλοι στα βουνά επάνω στα γρεμά βόδαροι είστε. Δυνατά παιδιά, δηλαδή. Δεν μου, να ρωτήσω λίγο κάτι το κόκκινο και το φίλο. Τι έχουν τα γρεβενά, δηλαδή. Άλλο και λέω, λέω, όσοι γεννιούνται ψηλά, σε ύψωμα, συνήθως είναι ψηλοί και δυνατοί άντρες. Αυτό λέγε, φίλε. Έχουμε πολλά κοκορέτσια και τέτοια, γι' αυτό λέω. Τελευταία έρχομαι στα γρεβενά, λέγε. Ναι, έρχεται στα γρεβενά. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κόκκινε, που εσύ τώρα που μας λέει για τον Λάζαρο ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, έχει πληροφορία αξιόπιστη, δηλαδή. Όχι, ρε φίλε, αναξιόπιστη πληροφορία. Άμπραβο. Πώς? Αναξιόπιστη πληροφορία. Άρα δεν είναι αξιόπιστη. Όχι. Αυτό πήρε να ρωτήσει, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, απλά μου φαίνεται ότι γενικά προσπαθείτε να δημιουργήσετε κλίμα τώρα δηλαδή για την ΑΕΚ, α πούμε. Ναι, μακούνε τώρα σα πάτα και γίνει χαμός. Τον έβαλε ο μάνατζερ του Λάζαρου να το πει αυτό για να μασίσουν οι παοξίδες και να πούν κλέψανε από τον Ολυμπιακό τον Λάζαρο. Θα μπορούσε να εγώ το κάνει. Προσπαθώ τώρα να μπορούσε, δεν κατάλαβε, προσπαθώ να κάνω την ΑΕΚ κάτω. Θα μπορούσε να το κάνει, εντάξει, αλλά είναι και βλάκα. Δεν είναι. Κόκκινε. Να σου πω κάτι, ήδη έχει εκτεθεί και εσύ και ο Κώστας ότι ο Πάκ θα έπρεπε να φέρει το πρωτάθλημα. Εσύ... Μην εκτίθεσαι άλλο. Εγώ να εκτεθώ. Εγώ δεν είπα ότι. Ναι. Πώς γίνει και λες για τον Χριστοδουλόπουλο ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που λες ότι δεν είναι αξιόπιστη τη πληροφορία σου. Σαν δημοσιογράφο, πώς γίνει και το λες. Δηλαδή, φίλε, συγγνώμη, θα μου απαγορέψει να πω τι πληροφορίε μου. Μη έχει πληροφορία. Ναι, ο δημοσιογράφο, αν δεν κάνω λάθο, ιδιαίτερο δημοσιογράφο είναι να βγάζει στην επιφάνεια ναι. τι πληροφορίε. Τι αξιόπιστες πληροφορίες που έχει. Καλά, όχι την πηγή. Εσύ... Όχι την πηγή. Δεν μπερδεύεσαι. Όχι την πηγή. Τις πληροφορίες. Τι... Ναι. Εσύ τώρα δεσμεύεσαι. Αν ο Λάζαρος μην δεσμεύεσαι να βγει να ζητήσει συγγνώμη από την ΑΕΚ. Όταν... Γιατί να μην ζητήσει συγγνώμη, ρε φίλε, φυσικά. Έτσι, μπράβο, να δεσμευτεί όμω να ζητήσει. Άμα κάνετε λάθος πληροφορία, του τραβούσαν ένα πενιντάρικο, θα πρόσεχε τι θα έλεγε. Δηλαδή, ο Ραπτόπουλος σου έλεγε ότι η ΑΕΚ θα ψοφήσει από την κούραση. Και η ΑΕΚ τα κατάφερε. Και δεν σε ενοχλεί αυτό και σε ενοχλεί αυτό. Έχετε ήδη εκτεθεί λέγοντας ότι ο Πάοκ θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος με τον ένα με τον άλλον τον παράλληλο τρόπο, έτσι. Από τη στιγμή... Άλλο πράγμα λέμε. Άλλο πράγμα λέμε. Ο Ραπτόπουλος έλεγε ότι η ΑΕΚ θα πέσει βιολογικά. Τώρα θα πέσει ύστερα. Αυτό τον εξέθεσε. Εγώ έλεγα ότι ο Πάοκ θα το πάρει αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Το εξαγωνιστικό το άγασα εγώ. Εκτέθηκα. Το κατάλαβες. Ναι, γιατί να μην το παραδεχτώ. Γιατί ρε φίλε, αφού έχουμε, έχουμε να κάνουμε με τον ΠΑΟΚ που είναι χωριά τη. Βρωμάει ποδαρίλα. Να τραπώ να παραδεχτώ το λάθος. Έχουμε, έχουμε να κάνουμε με τον ΠΑΟΚ το loser. Το βλάχο το χωριά τη. Για να συνοηθούμε. Να τραπώ να παραδεχτώ το λάθος. Και τι έγινε. Έχουμε να κάνουμε με χωριά τη. Τι να κάνουμε. Άρα σε λίγο καιρό περιμένω να βγει να ακούσει να βγει να παραδεχτεί το λάθος για τον Λάζαρο. Το λέω εγώ. Να το θυμάσαι αυτό. Ρε φίλε, έκανε ραντεβού με τον Μελισανίδη. Άσε ρε καλά τα σάπια. Ναι. Τα βρήκανε. Μην πάνε να ξεφύγεις. Όχι, δεν τα βρήκανε. Όχι. Κράτα γιατί το. Έχει κλείσει τον Ολυμπιακό. Κράτα το αυτό. Έκανε ραντεβού με τον Ολυμπιακό. Γεια σου φίλε. Δεν ξέρει ρε φίλε. Τώρα το έβγαλε από το μυαλό του. Σου λέει άμα τύχει θα πω ότι τον παγώ. Αυτό είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν αποκαλύπτει την πηγή. Η πηγή είναι ο μύθος του Εσώπου. Άμα. Εδώ είπε ότι είχε στη Ρεάλ Μαδρίτης στο υπόγειο τον πρόεδρο και του είπε για τον Μεϊμάρ. Τι θέλετε μόνο. Μα κολλάτε πολύ να πούμε. Καλημέρα. Ό,τι θέλουμε λέμε. Καλημέρα. Ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε, ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Χρυστοδουλόπουλος, εγώ έξι είμαι. Ναι. Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με την ΑΕΚ. Ναι. Και έκανε ραντεβού με τον Μελισσανίδη, ναι. γιατί θέλει παραπάνω χρήματα και δύο χρόνια συμβόλαιο να κάνει. Καλά κάνει. Έχει εσύ ένα χρόνο ακόμα με 320.000. Πρέπει να τα πάρει. Για το ραντεβού. Περίμενε, περίμενε. Θέλει 400 αυτό. Καλά το δίνετε 320. Λίγα λοιπόν, είναι. Αυτό για τον κόκκινο που λέγεται έκανε ραντεβού με τον Μελισσανίδη για να τα βρήκα. Δεν τα βρήκα σε αυτό. Εσύ ήσουν όχι, δεν έχει συμβόλαιο. Εσύ ήσουν εκεί, από πού το μαθαίνεις. Εσύ από πού το μάθες. Μην αποκαλύψεις την πηγή σου, φίλε.
Από πού το μαθαίνω εγώ. Ναι. Το γράφουν οι ρυθμίσει, το γράφουν τα νέα, το γράφει η ΠΑΕ, το γράφει η σελίδα τη ΠΑΕ. Το γράφουν. Ωραία τα λες. Okay. Δεν είναι, ρε παιδιά, το συμβόλαιο του, ναι, του Χρυστοδουλόπουλου είναι αλήθεια. Είναι πραγματικό, δεν είναι φανταστικό. Είπα εγώ ότι είναι φανταστικό. Ακόμα με την ΑΕΚ ακόμα. Για άλλο πράγμα, Παλκάρι μου σου λέω. Για τα 320 και αν του δίνει 400 ή τα 500. Το ξέρεις, 400 ζητάει ή 400-450 κάπου εκεί νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος τώρα. Τα διπλάζεται. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν ζητάει διπλά. Όχι. Δεν ζητάει διπλά. 400-450 ζητάει για δύο, αλλά θέλει δύο χρόνια κρυφό συμβόλαιο. Εγώ έμαθα ότι η διαφωνία του δεν έχουν να κάνουν με τα λεφτά, αλλά με τα χρόνια. Άρα μπράβο, με το κρυφό συμβόλαιο, με τα λεφτά τα βρίσκουν. Αυτό θέλει ή δύο ή τρία χρόνια κρυφό συμβόλαιο. Θέλει, αυτό εκεί διαφωνεί. Θέλει αυτό που έχει φίλε να τον κάνει. Την ένα με οψιόν. Ο Τσιγκουναράς εκεί έχει τη διαφωνία του. Να σε καλά. Δεν είναι σχέση με Τσιγκουναράς. Κρύβει δηλαδή τρία χρόνια να παίχτη που είναι στα τελευταία του τώρα. Δεν το κάνει και καλό, είναι σφιχτό, σφιχτό χέρι. Μα γι' αυτό πάει και καλά. Γι' αυτό πάει και καλά. Από δάσκαλο σχολείο οδηγών αυτό εκεί πέρα και τα κοιτάει τα πράγματα δύο-τρεις φορές. Δεν τα πετάει τα λεφτά. Από ιδιοκτήτη σχολείο οδηγών. Σχολεί. Ό,τι και αν ήταν, ρε φίλε, εντάξει, για να κάνει 4-5 δισεκατομμύρια, δεν τα κάνει. Δεν θα κάνει. Ικανότητα, φίλε. Ικανότητα. Άρα, μπράβο, θέλει μυαλό. Φυσικά. Ικανότητα. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω κάτι άλλο για να το είπε για το ΑΕΚΑΚΙ, να μην το δίνουν βήμα και αυτά εδώ πέρα. Το ΑΕΚΑΚΙ είναι η ομάδα που σε γέννησε, πες στο φίλο μου τον Παουξή, ο οποίος και αν ήταν. Γεια σου, φίλε, έλα, έλα. Τώρα εντάξει, σταματήστε λίγο με αυτά πράγματα. Άιντε. Όχι, πείτε τα παιδιά για να έχουμε και φασαρία. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Τον κύριο Ρατόπουλο. Μάλιστα, κύριε. Κύριε Ρατόπουλο, είμαι ο κύριος που σε πήρε χθες αργά το βράδυ. Ναι. Και μου είπες ότι σου έκλεισα το απότομα το τηλέφωνο. Καταρχάς σου ζητώ συγγνώμη γιατί εκείνη. Καλά, δεν είναι ευαισθητοποιητή, δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Εκείνη την ώρα άκουσα ένα παράξενο θόρυβο και βιάστηκα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει, εγώ στεναχωρέθηκα, μήπως θυμόσατε αυτό λέω. Όχι, δεν θυμούσα, αλλά κάτι άκουσα και. Το κλείσα για να λέω, δω. Γιατί θύμωσε, εγώ στεναχωρέθηκα. Λέω, μήπως θύμωσε αυτός ο άνθρωπος. Όχι, τι να θυμώσει, για ποιο πράγμα να θυμώσει. Λέω, συγχαρητήρια, είσαι ο πρώτος που δεν θυμώνει μαζί του. Μπορεί να θυμώσετε μαζί μου γι' αυτό. Ναι. Όχι, ρε, γιατί να θυμώσω, ρε παιδί. Γιατί ο περισσότερος κόσμος διδίζει να θυμώνει μαζί του. Ο καθένας λέει τη γνώμη του, έτσι. Εντάξει. Το τι πιστεύει και το τι βλέπει και το τι ακούει κλπ. Εντάξει, αφού ήταν έτσι, εγώ εντάξει, τότε να χαρώ γιατί δεν μ' άρεσε να στεναχωρεθείτε για κάτι που είπα, δεν είπα και κάτι. Εντάξει. Λοιπόν, ένα πράγμα όμως θα σου πω κάτι. Πείτε μου, πείτε μου, σας ακούω. Λοιπόν, σε δύο μάτς, τα δύο τελευταία που επιμένεις ότι η ΑΕΚ δεν παίζει ποδόσφαιρο. Όχι, έτσι. Δεν παίζει ποδόσφαιρο, τη βλέπω λίγο κρεμασμένη. Ναι, άσχημα λίγο... να ολοκληρώσω εγώ. Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Να ολοκληρώσω εγώ. Μέσα στον Πλατανιά έπαιζε 81-19 κατοχή μπάλας. Το είδε, για να έχεις 81-19 κατοχή μπάλας σημαίνει ότι είσαι προπονημένη, έτσι. Ότι τρέχεις. Όχι ρε φίλες. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ο Πλατανιάς, ναι. Ο Πλατανιάς πάθαινε κράμπες. Εχθές με τη Λάρισα όλοι ποιος του δοσίλες. Ποιος Πλατανιάς ρε φίλε. Περίμενε να ρε εσύ κόκκινε. 12 παίκτες κιόλους κιόλους ο Γαρνικός. Τώρα πάμε και στη Λάρισα που είχε 25. Ναι. Αυτός ο περιβόητος Μασούρας, ναι, που τον έχει ο Κούγιας. Πόσες φορές το έπεσε μέσα, έπεσε κάτω και τον κάνανε για την φίλε, ένα εκατομμύριο ομάδα με 6 εκατομμύρια ομάδα, τι συγκρίνεις τώρα. Βρέα, μ' ακούς τι σου λέω τώρα. Εγώ τι σου λέω. Εγώ τι σου λέω. Μιλάμε για φυσική κατάσταση τώρα. Ναι. Που λέει ο Ραπτόπουλος ότι η ΑΕΚ κρέμασε. Δηλαδή με ποσοστό 80% ήθελε, με 6, ήθελε, με 6 επειδή αυτό που λέει δεν υπάρχει. Ήθελε να κρατήσει μπάλα η Λάρισα. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ήθελε. Ήθελε. Ήθελε, μπορούσε. Δεν ήθελε, φίλε. Ήθελε και δεν μπορούσε. Ίσα-ίσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσε. Ο προπονητής της τρελαινόταν που δεν μπορούσε να κρατήσει λίγο την μπάλα. Το ότι δεν ήθελε. Φίλε, το ότι δεν ήθελε. Δεν μπορούσε. Φίλε. Το ότι δεν ήθελε. Περίμενε, ρε κόκκινε. Εσύ θα περιμένεις. Το ότι δεν ήθελε φαίνεται με την αλλαγή που κάνει. Που βάζει το Περόνε αντί να βάλει το Λεωζίνιο. Ρε κόκκινε θα πεις να μιλήσουμε. Ρε άχρηστε, δεν ήταν στην αποστολή, άμπαλε. Ρε άπρα μου καλά του τα λες. Ήτανε ο Λεωζίνη απώλεια είπα, δεν είπα γιατί λοιπόν, τον έβαλε. Όταν μια ομάδα, όταν μια ομάδα θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα επειδή έχουμε παίξει μπάλα. Για τον έβαζε λες το Λεωζίνη να κρατήσει μπάλα. Δεν ήθελε να κρατήσει μπάλα. Και τον Περόνε που έβαλε, περισσότερο για να κρατήσει μπάλα τον έβαλε. Ναι, λοιπόν, εφόσον ήταν η ΑΕΚ όπως θες εσύ ότι τώρα τελευταία έχει σκάσει. Εγώ δεν είδα καμία φορμέ, να φυσάει. Εγώ είδα την ΑΕΚ
να επιχειρεί από όλες τις πλευρές, και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο για να μπει εδώ μέσα στην περιοχή. Εδώ είναι και η διαφωνία μας. Και δώσ' μου τώρα εμένα 60 δευτερόλεπτα αφού σε κλείσω τη γραμμή. Και θα σου πω το εξής. Η ΑΕΚ λοιπόν, ομάδες που είναι στα 30 μέτρα απόσταση, και αυτό το λέει και ο Γρηγόρης και εγώ και συμφωνούμε εδώ, δεν έχει το δεκάρι τον άξονα να τρυπήσει. Δεν έχει πλην του Λαζάρου εξτρέμ να τρυπήσει. Έχει πάρει Μπακασέτα, έχει Μπακασέτα, έχει Μασούτ, δεν μπορεί. Ο Λιβάγια είναι φορ, δεν μπορεί. Και έχει ένα εξτρέμ. Γι' αυτό δυσκολεύεται η ΑΕΚ. Και έχει ένα Γκονέ, ο οποίος για τα σκουπίδια δημιουργικά. Και δυσκολεύεται η ΑΕΚ όταν βρει κλειστά τα πατζούρια, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, μου λες. Μάλιστα. Όταν έλεγε ότι θα έρθει ο Ραούχος στην ΑΕΚ, διαμαρτυρήθηκε κανείς? Όχι, ποιος δεν διαμαρτύρεται. Όχι, όταν τους το έλεγα από νωρίς. Όταν τους έλεγα ότι τέλος του μήνα, ότι τώρα βγαίνει η άδεια για το γήπεδο της ΑΕΚ, ότι τώρα ξεκινάνε τα γήπεδα της ΑΕΚ, ότι τώρα βγήκε το ΕΣΠΑ για την ΑΕΚ, διαμαρτυρήθηκε κανείς? Μα δεν ξέρανε. Ρωτάω. Μα δεν ξέρανε ότι εσύ. Τώρα γιατί στεναχωριούνται? Ένα λεπτό. Μα δεν ξέρανε ότι εσύ έχεις πηγή, ας πούμε και κυβερνητική, και μιλάς και δεν κάνω πλάκα, γιατί το ξέρω. Είχε πληροφορία, δεν θέλω γρήγορα. Ο Ραούκο πρέπει να είναι κυβερνητική πηγή. Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Θέλω να πω ότι που δεν αποκαλύπτει την πηγή. Καλά. Γιατί κάνεις. Πρέπει να αποκαλύπτει. Καλά κάνει. Και λέω ότι ναι. Ο Λάζαρος, επειδή όταν τα σπάει με κάποιον ο Τίγρης, τα σπάει. Ναι. Με το Βράνιες. Σιγά. Ο Βράνιες για να φύγει στην Κροατία, κάτι έγινε. Ναι. Να είστε ξύπνοι. Ο Μελισανίδης δεν μασάει. Λέει αυτό και είναι αυτό. Δεν έχει αυτό και είναι τ' άλλο. Θέλει να γίνεται το δικό του. Μπορεί να δίνει 5, αλλά τα 5 που δίνει, τα δίνει. Δεν παρεκκλίνει αυτόν που λέει. Αλλά δεν γουστάρει να τον πουλάει τρέλα. Τέλος. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Ωραία. Εσείς πιστεύετε ότι θέλουμε να. Εγώ σου λέω, δεν θα μείνει ο Λάζαρος. Μην σταμάτα, ρε. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Παρακαλώ. Μη φωνάζεις, ρε. Κόκκινο, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, είναι τόσο έγκυρη η πηγή σου. Όσο έγκυρη ήταν η πηγή πριν 2 μήνες, να πούμε, που έλεγες ότι ο Βαρδινογιάννης θα χώσει τα λεφτά για να σώσει τον Παναθηναϊκό. Φίλε, άκουσες λοιπόν, πριν από ένα λεπτό τι είπα. Τι είπες? Πριν από ένα λεπτό όλες αυτές οι ειδήσεις για την ΑΕΚ, τις έχω δώσει ναι ή όχι? Για την ΑΕΚ έχεις δώσει ειδήσεις? Λοιπόν, σου λέω τις και έδωσα ναι ή όχι. Τις έδωσε, φίλε. Πάει, ναι, τελείως. Λοιπόν, όχι, ο φίλος το πει. Τις έδωσε ναι ή όχι. Και σου λέω. Ναι. Δεν με απαντάς. Τις έδωσε. Όχι να πει. Ναι, ναι, τι έδωσε, λοιπόν. Γιατί δεν είπες, γιατί δεν είπες τίποτα για αυτά και παίρνεις να μου πεις για αυτό το πράγμα. Είναι τόσο έγκυρη η πηγή σου, εγώ σου λέω. Ότι είναι τόσο έγκυρη η πηγή σου, όσο έγκυρη ήταν η πηγή σου τότε που έλεγε στο Ραπτόπουλο πριν 2 μήνες ότι ο Βαρδινογιάννης θα χώσει τα λεφτά να σώσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, εσύ από πού λες βρίσκουν τα λεφτά στον Παναθηναϊκό και πληρώνουν? Εσύ που λες ότι τα βρίσκει, τα δίνει ο Βαρδινογιάννης? Εσύ πες μου. Όχι, εσύ θα μου πεις. Εσύ θα μου πεις που κάνεις τον έξυπνο. Από πού τα βρίσκει? Ο Αλαφούζος θα δίνει. Ο Αλαφούζος θα δίνει. Ό,τι πει. Ναι, ο Αλαφούζος θα δίνει. Ό,τι πει. Απόψη μου είναι αυτή. Ωραία. Εσύ απόδειξε μου το αντίθετο ότι θα δίνει ο Βαρδινογιάννης. Γιατί να αποδείξεις ένα, δεν κατάλαβα. Τι θα κερδίσεις. Αυτό εσύ το είπες. Το είπα. Δεν το είπα εγώ. Ωραία. Πες ότι δεν ισχύει. Λοιπόν, μπράβο. Σου λέω ότι δεν ισχύει. Λοιπόν, πες ότι δεν ισχύει και τι έγινε. Κάτι άλλο τώρα. Άλλο τώρα. Για τον Ηρακλή θέλω να σε ρωτήσω. Να πεις, γιατί ο Ηρακλής έχει σταματήσει τις μηνύσεις και τα αυτά να φωνάζει για την ΕΠΟ ότι θα κάνει μηνύσεις? Δεν είμαι γραφείο τύπου της Παϊρακλής, ούτε η Παϊρακλής. Να σου πω εγώ το γιατί. Όχι. Πάω να το πει. Να το πει. Όχι. Πες το, πες το, πες το. Δεν θέλεις να ακούσεις? Ακούω, πες το. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, με να ακούσεις. Α, δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, γιατί την έχει ανάγκη την ΕΠ, γιατί πρέπει να μείνει 2 χρόνια στην τρίτη εθνική και του έχουν υποσχεθεί ότι θα ανέβει. Λοιπόν, εντάξει. Αφού πρέπει να μείνει. Αφού πρέπει να μείνει. Πώς θα ανέβει? Ρε φίλε, τι πίνουν? Αυτά που πίνεις κι εσύ. Ναι. Είναι απίστευτο. Ναι. Τον έχουμε σκεφτεί, θα ανέβει λέει, αλλά πρέπει να μείνει 2 χρόνια. Έλα μωρέ, πάμε παρακάτω. Ναι. Επόμενος. Έπεσε κι αυτός, δεν άντεξε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Πάμε στον τελευταίο. Ναι. Αυτό που λέει. Ναι κύριε. Καλησπέρα. Πέρα από Γερμανία. Ναι. Χρόνια ταξιδιπιτσέρες ήμουνα. Σ' ακούω χρόνια. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Μάλιστα. Ένα έχω να σου πω. Μάλιστα. Είσαι καψούρα φίλε, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Εγώ. Είμαι οδηγός στα λεωφορεία, σε ακούω, γελάω, με βλέπω ο κόσμος, θα με πράσει για χαζό, αλλά εντάξει, πιο χαζή η Γερμανία είναι. Δεν σου κάνω πλάκα, τώρα, σκόλασα τώρα και λέω θα του πάρω τηλέφωνο σήμερα. Δηλαδή, είμαι έξω και λέω θα του πάρω τηλέφωνο. Γελάς σαν εφλόγου δηλαδή. Δηλαδή, γελάς.
Έλα. Είμαστε πολύ περήφανος που έχεις τέτοιο δίδυμο, ε. Που είστε τέτοιο είμαστε δίδυμο. Καλό, είμαστε καλό. Είμαστε τρομερό δίδυμο. Φίλε, 15 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι 15, ρε. Ψεύτηκα. 13, πολύ περήφανος. Πολλοί ζηλεύουν τη θέση που έχεις, να ξέρεις. Όχι, κάτσε του χρόνου να δεις που θα πάει. Χαζός. Πού αλλού θα πάει του χρόνου, ο κόκκινος. Χαζός είμαι. Χαζός είμαι. Χαζός είμαι, ρε φίλε, τώρα. Κανένα δεν είναι χάζος. Και δυο είστε τσακάλια. Όχι, ρε. Σας ακούω. Ακούω τους λοχαζός. Μπράβο στην υπομονή σας από μερικούς που παίρνουν τηλέφωνο και λένε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Παοξής είμαι. Τώρα που θα φύγει ο Λάζαρος να δεις τι έχει να γίνει. Κάτσε να δούμε. Καλά, ρε, γιατί ασχολείστε ακόμα με τις γριές. Με τι? Γριές. Αλλή καλό για τον Ηρακλή, θα παρεξηγηθούμε. Ε. Έχει άνοδο. Μην πάει τώρα ο σύνδεμος του Μονάχου και σε βρει. Στήλτονα. Καλός χρυσός και άγιος. Άκ τον Ηρακλή τον πει γριές. Στο Μόναχο έχει Ηρακλήδης. Αν έχει, λέει, πρώτος και πρώτος ο Αντωνιάδης. Ένας είναι. Πλάκα μου κάνει. Έχει άλλο. Είναι ο πρόεδρος του σύνδεσμου. Α, είναι ο πρόεδρος. 18.000 μέλη έχει μόνο ο σύνδεσμος του Αντωνιάδη. Πάμε. Ναι. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον παππού Αλπίδη. Πού είσαι, μωρή τρελή. Εγώ πάω, θα λέτε και θα κλαίτε. Να κλαίμε. Άντε να σε δω τώρα που με είσαι, τα... εδώ είσαι στα βουνά. Άντε δεν ελάρισα εδώ με τα λεωφορεία. Εδώ είσαι ή πήρες στα βουνά. Να σε δω με τα λεωφορεία τώρα. Περίμενα αυτό το αεκάκι εγώ να το βρω μπροστά μου. Μπροστά μου να το βρω αυτό εδώ και μερικά παιδάκια που έταζαν και έλεγαν ότι θα έρθουν στο Βόλο. Τώρα δεν με ενδιαφέρει που θέλουν να παίξουμε. Θέλουμε και στο ΆΚΑ θα πάμε. 25.000 παιδάκια με τα λεωφορεία, ξέρω. Θα πάμε κάτω, θα τους πάρουμε τον αγώνα όπως θέλουμε εμείς πάλι. Με 5 μέτρα offside θέλουνε. Με 10 θα τους υπογράψουμε εμείς. Ερώτηση. Όπως πήρα ερώτηση. Το πρωτάθλημα αυτή, ναι. Ακόμα και δεν έχει ξεκαθαρίσει γιατί αυτοί έχουν καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ βαδίζει με κλειστά τα μάτια. Όχι ακόμη. Ερώτηση. Τον Άριο Πάγο τον πήγανε. Ερώτηση. Δεν μας νοιάζει. Ερώτηση. Ας τελειώσει πρώτα το πρωτάθλημα το ελληνικό αυτό τελείως. Που δεν υπάρχει και μετά βλέπουμε. Δύο ερωτήσεις. Πες μου. Μία. Το Λάζαρο το θες τον Πάγο του χρόνου. Τον οικοδόμο εγώ για να τον βάλω να καλοπώνει μέσα τις πλάκες της Γαλατινής δεν το θέλω. Οικοδόμο. Και δεύτερη ερώτηση. Θα ισοφαρίσετε την εκδρομή των Αριανών το 2010. Κοίταξε να δεις τώρα. Με 45.000 κόμπους. Ξανακάντε λίγο να την πιάσω πιο καλύτερα. Άστο, πάρε το 0. Πάρε. Να προλάβει άλλος ένα. Άλλος ένα. 45.000 κόμπους κατέβαινε ο Άρης. 25, 24. Κάτσε, περίμενε. Άλλα έλεγε ο Στατζέλης και άλλα έλεγε ο Τσαλτίδης. Βρεχέσαι ο Τσαλτίδης τι έλεγε τώρα. Ο Τσαλτίδης έκανε κυβερνητικό ρεπορτάζ. Αυτή ήταν η δουλειά του. Όλα καλά. Όταν ήρθαν τα χρέη. Γεια σου, δε Χρυσάνθε. Έλα. Την μπούλεψε να πούμε, ναι. Έλα. Έπεσε, χτύπησε. Γουρνομούρη, έχω πληροφορίες ότι είσαι 158 κιλά και ένα 50 ύψος. Όχι, όχι. Κεφαλακρό, ισχύει. Όχι. Ισχύει, έλα από εδώ. Μη τους καλείς. Έλα από εδώ, βρε. Θα έρθει κανένας γορίλας. Να έρθει, βρε. Μη ρε Γρηγόρη. Εσύ γιατί καλείς και εγώ να μην κάνω μια πρόσκληση. Εγώ τι καλώ, εγώ δεν την παρακαλώ. Εσύ και καλείς. Εσύ. Εσύ έχεις πάει και επισκέψεις. Τέτοιες επισκέψεις όσο κάνεις. Λοιπόν, έχεις να δώσεις κανένα προγνωστικό για το Σαββατοκύριακο, κάποιο σημείο άχαστο. Τι ματς έχει. Έλα ρε τώρα, έχει πολλά μας. Πολλά τα είπαμε τα μας, δεν τα ξέρω να πω, δεν τα ξέρω. Είναι ο Χίτο Καλαμαριά Άρης. Καλαμαριά Άρης το βλέπεις εκεί. Ναι, 1-1. Γιατί? Εντάξει τώρα, αδιάφορο μάτς. Θα παίξει Καλαμαριά το 4-4-2. Ο Άρης λίγο σφιχτά λίγο αυτό και τα λοιπά. 1-1. Ο Καλατζίδης θα κάνει κανένα σαλταδόρικο να πούμε. Δεν, αξι... δεν μου λες. Δεν αξίζει το μάτς. Η αυτά, φίλη σου η εταιρεία. Ναι. Μάθε πόσο δίνει αποβολή Καλαϊτζίδη και αποβολή Μυροφορίδη. Θέλω να τα ποντάρω. Όχι, θα είναι δυο του στον πάγκο. Θέλω να μάθω. Καλό. 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 Μάθε λίγο πόσο δίνει αποβολή Καλαϊτζίδη. Αν δίνει πάνω από 2,5 φορά και το καθένα, αυτά τα δύο δεν χάναν ποτέ. Ένα από τα δύο θα γίνει σίγουρο. Μπορεί και οι δυο μαζί. Δεν θα ήθελα να είμαι για κουμίδι σε αυτό το μάτσο. Με τίποτα. Αλλά δεν αξίζει να είσαι σε μια γωνία και να βλέπει. Ναι, αλλά θα ήθελα ο Άρης να μην είχε βγει ακόμα. Πάμε. Δεν με τραβάει. Άμα είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες ή για τη μία από τις δύο, θα με έκανε εντύπωση να πάω. Τώρα δεν με τραβάει. Μόνο για αυτό το σοου. Δεν πάω. Μυροφορίδης εναντίον Καλαϊτζίδη. Χαμός. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκο έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανλάκη, Δήμου και Γιαλαμά. Να είστε καλά. Πρώτα Θεός τα λέμε αύριο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν οι τίτλοι επικαιρότητας από την Ντομίσιμα. Πάντα στην επικαιρότητα με καινοτόμα προϊόντα για στεγάνωση και επισκευή. Τίτλοι επικαιρότητας. 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 Τίτλοι επικαιρότητας.